Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα Euroball. Είμαστε οι Underdogs by Go Game Experts και για άλλη μια φορά θα μιλήσουμε για Euroleague. Γιάννη μου, καλησπέρα. Γιάννης Αγγελαρίου, γνωστός και ως Αφέατος. Και στα αριστερά μου, Γιάννης Κριτσοτάκης, κατά κόσμον Ζαν. Όπως πάντα, φυσικά, πίσω από την κονσόλα, βίτωνας, σκηνοθέτης, ενορχιστρωτής, χομπίστας. Θεμέλιο. Του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ήταν την Κυριακή και έβλεπε, μας έκανε ανταπόκριση από ένα καφενείο, δεν ξέρω πού είναι, μια μπύρα. Και σε κάποιο derby. Επαρχιακό χωριό. Στα Χάνια, μπράβο. Στα Χάνια, βίτωνα. Σε ένα χωριό που δεν θυμάμαι πώς λέει. Σε περιοχή, θα μας πεις μια περιοχή. Αρχαία Μεσίνη, εντάξει. Με όλο το βάρος της ιστορίας. Δηλαδή. Και έβλεπε και το μάτς εκεί σε αυτό το καφενείο. Βεβαίως. Παραδοσιακά. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά πράγματα να μιλήσουμε. Ναι, δόξα τω Θεώ. Έχουμε ουσιαστικά δυόμιση αγωνιστικές. Αυτό, δύο αγωνιστικές. Έχουμε μια μισή αγωνιστική. Και ένα ντέρμπι Ιωνίων ανάμεσα. Έχουμε δουλίτσα. Μεγάλες νίκες από το Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό παράλληλα εκτός του ντέρμπι. Και μεγάλη. Ήττα του Ολυμπιακού. Ναι. Ουσιαστικά ένα roller coaster, θα έλεγα, συναισθημάτων για τον Ολυμπιακό. Ήταν. Ο Παναθηναϊκός πιο σταθερά συναισθήματα. Ο Παναθηναϊκός είχε το roller coaster την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι, σωστά. Από αυτή. Σωστά. Λοιπόν, ωραία. Θα ήθελα, άμα είναι, να ξεκινήσουμε τον ντέρμπι, Γιάννη μου. Πάμε να ξεκινήσουμε τον ντέρμπι. Κάτι ξέρω. Να ξεκινήσουμε. Κάνουμε έτσι ένα εισαγωγή. Μικρή αναφορά, θα έλεγα εγώ. Βάσει τη προηγούμενη εβδομάδα, όταν ο Ολυμπιακός έχασε στο Μόναχο από την Bayern. Σωστά. Ένα μάτς το οποίο πάλι δέχτηκε ανατροπή. Να πούμε ότι ο Ολυμπιακός είναι η μόνη ομάδα της Ευρωλίγκας η οποία έχει βγει νικήτρια σε όλα τα πρώτα ημίχρονα που έχει παίξει. Μάλιστα, σημαντικό αυτό. Και έχει φάει ανατροπές σε τρία μάτς στην Ευρωλίγκα, σοκαριστικές κάποιες. Ναι. Δηλαδή αυτό με την Bayern. Δεν νομίζω το περίμενε κανείς. Βέβαια, βλέποντας την Bayern να παίζει. Είναι πολύ σοβαρή. Βγάζει νόημα. Είναι πολύ σοβαρή. Γίνεται. Και γενικότερα αυτό το δίδυμο που έχουν στην περιφέρεια. Δηλαδή, κοίτα, λέμε ότι είναι καλύτερο από το δίδυμο της Παρή. Και άμα δείτε τα νούμερα του δίδυμου της Παρή, του Σόρτς και του Χίφη, είναι, μιλάμε, απίστευτα. Ναι. Αυτή είναι καλύτερη. Ο Νέιπερ με τον Κάρσον Έντουαρτς. Παίζουν είναι καλύτεροι. Ο Έντρος έχει βάλει μέσα σε τρία μάτς, ξέρω εγώ, 80 πόντους που έχει βάλει. 70, έχει βάλει 2-30 άρες και χθες έβαλε 26. 20, ναι, νομίζω έχει κοντά σε 80 πόντους. Δηλαδή, μιλάμε, είναι σε όσο πιο καυτός θα μπορούσε να είναι ένας παίκτης. Δεν το έχουμε. Δεν νομίζω. Μόνο ο Λάρκιν θα μπορούσε να έχει κάνει κάτι παρόμοιο. Πιστεύω ότι μπορεί να το έχει κάνει ο Λάρκιν. Του MVP του. Ναι, και κάποιο άλλο σκόρερ πιθανότατα μεγάλο. Ο Τζέιμς τώρα. Να μην θυμόμαστε. Ναι, αλλά α, αυτό 30 άρες. Είναι 25 άρα. Γιατί ο Έντουαρτς έχει το χαρακτηριστικό ότι πάει μέσα. Ναι. Δηλαδή δεν είναι μόνο τρίποντο απ' έξω και άμα μπουν τα τρίποντα, σαν το Χάουαρντ, ας πούμε. Ναι, μπράβο. Πάει και πάει να πάρει επαφές, να πάρει βολές, να βάλει lay-up σε μούρες, δηλαδή είναι τέτοιος. Και αυτό έκανε και στον Ολυμπιακό. Ναι. Και μαζί με τον. Το έκανε αυτό, νομίζω ότι έχει κάνει 4 lay-up πάνω στο φάλ. Δηλαδή είναι ακραία. Σίγουρα. Πράγματα, σίγουρα. Δεν τον προλάβαινε. Και μαζί με τον ψηλό του. Τον Μπούκερ. Τον Μπούκερ, μπράβο, που έχει κάνει χρονιά καριέρα σε αυτή τη στιγμή. Έχει ξεκινήσει για χρονιά καριέρα. Αυτό το δίδυμο είναι φοβερό. Και όταν χρειάζεται, ο Νέιπιερ στις τελευταίες επιθέσεις κάνει δουλίτσα. Το ίδιο έγινε και στο μάτς με τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός έδειξε κάποια ανησυχητικά σημάδια για ακόμη μια φορά, τα οποία εν τέλει. Δεν μπορεί να κλείσει παιχνίδια. Και τέλος πάντων τα σημάδια αυτά, γιατί το ντέρμπι δεν εξελίχθηκε έτσι. Αλλά τέλος πάντων κάποια σημάδια όσον αφορά στη χημεία, στο πώς ταιριάζουν κάποια κομμάτια μεταξύ τους, στην άμυνα και στα προβλήματά της κτλ. Επιβεβαιώθηκαν και στο ντέρμπι. Λοιπόν, κοίτα, derby. Σε αυτό το match, εγώ πρόσεξα ότι η δεύτερη πεντάδα του Ολυμπιακού ήταν πολύ καλύτερη. Θα μιλήσουμε για τη δεύτερη πεντάδα και για το χθεσινό match. Ναι, βεβαίως. Με το που μπήκε μέσα, άλλαξε εντελώς το παιχνίδι. Και πήρε διαφορά. Ναι. Είμαι ξεκάθαρα αντίθετος με το rotation του Μπαρτζόκα στο 4. Ήθελα να το πω κατευθείαν. Με τον Πίτερ. Ο Πίτερ είναι πάρα πολύ αδικημένος αυτή τη στιγμή. Πρέπει να πάρει περισσότερο χρόνο. Πρέπει να βρει τρόπο να του βρει περισσότερο χρόνο. Δεν ξέρω τι θα κάνει. Θα του βάλει στον 3. Θα παίξει με 2-4 ψηλούς. Δεν ξέρω τι θα κάνει. Ο Πίτερ είναι σε πολύ καλή κατάσταση και αδικείται πάρα πολύ. Επίσης, απ' την άλλη, ο Βεζένκοφ, ο οποίος έχει ups and downs μέχρι στιγμής χρονιά. Ναι. Θεωρώ και εκείνος δεν αξιοποιείται σωστά. Από την άποψη ότι περνάει αρκετό χρόνο στο παρκέ που δεν είναι καθόλου ευέλικτο. Είναι απλά στο παρκέ για να είναι, για να γράφει το ρολόι, ξέρω εγώ. Αν είναι πάνω κάτω. Δηλαδή θεωρώ ότι θα ήταν πολύ καλύτερο να. Δηλαδή, αντί να του δώσω, ξέρω εγώ, τι συνδέσει του δίνει. Του δίνει
12 λεπτά, τα 12 πρώτα λεπτά, 13 και μετά μπαίνει ο Πίτερ στο τέλος. Δηλαδή, δώσ' το 7. Δώσ' το 7. Άμα είναι καυτό, άστον και όλο το πρώτο δεκάλεπτο. Αν δεν είχε τέτοια καλή χημεία ο Πίτερ με τη δεύτερη ομάδα, δηλαδή με αυτό το Μακίση, Μιλουτίνοφ, ποιοι μπαίνουν πίσω, θα έβλεπα ακόμα και το να ξεκινάει. Δηλαδή να τον ξεκινήσει, να πάρει ρυθμό, δηλαδή να είναι ο Πίτερ στην αρχή και μετά να έρθει ο Σάσα με τους δεύτερους των αντιπάλων, να βρει ρυθμό κάπως αυτό και μετά βλέπεις ποιος έχει παίξει καλά και το φτιάχνει. Κοίτα, δεν ξέρω τώρα με αυτό. Αλλά τώρα αυτή η χημεία της δεύτερης πεντάδας δεν χαλάει εύκολα. Και βάσει τέτοιου δηλαδή, το λέω αυτό και δεν ξέρω θα μπορούσε και βάσει στάτους. Δεν ξέρω, έχουν ακουστεί τώρα ακούστηκε και διάφορα, γίνουν τεράστια σπέκουλα γιατί σχετικά με την σχέση του Μπαρτζόκα. Πολλά, πολλά έχουν ακουστεί, πάρα πολλά. Τα οποία νομίζω ότι τα περισσότερα είναι μόνο και μόνο για headlines. Ναι, και εγώ έτσι πιστεύω. Δεν βλέπω κάτι δηλαδή. Και στη συμπεριφορά του Βεζένκοφ, δηλαδή μέσα στο γήπεδο και του Μπαρτζόκα, δεν βλέπω κάτι. Και επίσης δεν ξέρω, για κάποιο λόγο υπάρχουν έτσι αρκετοί που μιλάνε για το τρόπο με τον οποίο παίζει ο Βεζένκοφ. Λέει έτσι παίζει ο Βεζένκοφ. Δηλαδή, ο Βεζένκοφ δεν είναι ο παίκτης που θα πάρει την μπάλα και θα δημιουργήσει από μόνος του. Θα πω ότι φέτος. Επίσης, σε κάποιες περιπτώσεις, επειδή θέλει να βρει ρυθμό, θα κάνει αυτά τα διαβήματα, ξέρω εγώ, από τα 8 μέτρα, ξέρω εγώ, ίσα την ακούμπησε και σηκώθηκε μπροστά στον άλλον που είναι κολλημένος. Θα το κάνει αυτό. Δηλαδή, έτσι το έκανε και πριν φύγει από την Ελλάδα. Επίσης, και ένα άλλο το οποίο με τον Βεζένκοφ συμβαίνει είναι ότι ο Βεζένκοφ όταν παίζει με το walk-up. Ο walk-up τον ταΐζει και στο low post. Δηλαδή αυτά τα μισμάτια θα βρίσκει ο walk-up συνέχεια όλα. Οπότε αυτοί είναι κάποιοι εύκολοι πόντοι για τον Βεζένκοφ που πάντα σε ένα σκόρερ δίνουν τα πάνω. Και με την δεύτερη πεντάδα ή με τον Γκος, ας πούμε, με κάποιον άλλον point guard, πιθανό να μην μπορεί. Έλειψε πάρα πολύ τον Ολυμπιακό αυτές τις μέρες. Και φάνηκε χθες πόσο έλειψε. Δηλαδή ήταν τεράστια η διαφορά του Ολυμπιακού στο δημιουργικό κομμάτι, ας πούμε, χθες. Λοιπόν, ας περάσουμε και στον Παναθηναϊκό για να μιλήσουμε για τον ντέρμπι μετά. Ο Παναθηναϊκός όμως έκανε πολύ μεγάλη νίκη, statement νίκη μέσα στη Φενέρ. Σε μια ομάδα η οποία φαινόταν να είναι μία από τις καλύτερες και πιο πλήρης και τα λοιπά, ο Παναθηναϊκός πήγε και τον έλεγχο σε όλο το μάτς. Δηλαδή, αν εξαιρέσει εκείνο το πεντάλεπτο που το γυρνάει, κυρίαρχος. Η Φενέρ, ο Παναθηναϊκός ήταν κυρία με απουσίες και τα λοιπά, έδειξε κλάση, έχει έναν Νάνο ο οποίος αρχίζει και βρίσκει ρυθμό και δεν σταματάει. Δεν σταματάει. Έχει ένα Λορέντζο Μπράουν ο οποίος πραγματικά όχι λίρα 100. Δεν έχω λόγο για το πόσο ισοτιμία έχει η λίρα αυτή του Λορέντζο Μπράουν. Θα μπορούσε να κολλήσει καλύτερα. Δηλαδή, πραγματικά σκεφτόμουν ότι όπως κάνει τα πάντα. Κάνει, δημιουργεί για τους συμπαίκτες συνέχεια. Συνέχεια θα κάνει μια θετική πάσα για την επίθεση. Έτσι. Και είναι και λίρα 100 και το τρίποντο. Δηλαδή, αν είναι μόνος του, είναι σίγουρα μέσα. Δηλαδή, λες, γυρνάμε άμυνα. Μόνο ας πούμε η άμυνα που είναι λιγότερο. Δηλαδή, δεν περίμενες να είναι κανένας τρομερός αμυντικός, γιατί ποτέ δεν ήταν κανένας τρομερός αμυντικός. Που δεν τους έχει στοιχεία. Αλλά ναι, θα είναι στα passing lanes όμως και πάλι δηλαδή, θα δημιουργήσει κάποιες καταστάσεις. Αυτό. Και απίστευτος ο Λορέντζο Μπράουν. Και από τους δηλαδή, υπόλοιπους, πέρα από τους βασικούς, και ο Όσμαν είναι πάντα εκεί όταν χρειάζεται. Θα πάρει ένα σουτ κρίσιμο, θα παίξει μια άμυνα, θα δηλώσει παρόν. Και οι υπόλοιποι τίποτα. Ακολουθούμε ρολάρι. Φάση ο Λεσόρ είναι αυτός που είναι. Εντάξει, με τη Φενέρ δεν έπαιξε, δεν ήταν τόσο impactful. Όχι, ήταν ο Γιουρτσέβεν δημιούργησε πάρα πολύ. Αυτό, ο Γιουρτσέβεν δημιούργησε. Του έφυγε όσο δεν πάει, δεν ξέρω πόσα πήρε, πόσα φάουλ πήρε, ήταν συνέχεια στις βολές. Στα rebound συνέχεια εκεί να του δημιουργεί. Δεν μπορεί να ηρεμήσει ποτέ με αυτόν. Δηλαδή δεν πρέπει να τον ξεχάσει ποτέ γιατί θα χάσει το επιθετικό rebound. Κοίτα, θα πω το εξής. Ο Παναθηναϊκός κάνει μια καταπληκτική εμφάνιση. Θα θέλω να είμαι λίγο αντικειμενικός και να πω ότι τη βρήκε την Φενέρ σε μια πολύ μπόσικη κατάσταση, θα έλεγα. Εντάξει. Δηλαδή, έβαλε μέσα τον Σκάλερ Μέις, ναι. ο οποίος τον έβαλε, ψιλοέπαιζε, μετά τον έβγαλε και δεν τον άφησε μέσα, ρε παιδί. Δεν τον πίστευε στην άμυνα, εγώ πιστεύω. Πέντε λεπτά του έδωσε. Πιστεύω ότι δεν τον πίστευε στην άμυνα. Ναι, δηλαδή, κάτι εκεί του έλεγε για παρατηρήσεις και μετά σου λέει: θα πάω με αυτός που ξέρω. Θεωρώ ότι θα μπορούσε να βοηθήσει παραπάνω. Επίσης, από το χόλ, η απουσία του Πιέρο, ο οποίος ξεκίνησε τη χρονιά καταπληκτικά. Σωστά. Ήταν σημαντική επίσης. Σωστά. Έτσι σωστά. Και από την άλλη, πώς το λένε, ο Σάρας δεν πίστεψε. Καλά, δεν είχε το Σανλή που okay, και πάλι για να τον έχει, δηλαδή Klein Mind. Okay. Αλλά δεν πίστεψε καθόλου στους ψηλούς του και έβαλε τελικά το Μέλι στο 5. Και γενικότερα το κάνει αυτό γενικά. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά 25 λεπτά έπαιξε στο Μέλι. Δηλαδή ήταν πολύ, ας πούμε. Όχι. Όχι. Αλλά οπότε ο Παναθηναϊκός απλά δείχνει ρε παιδί μου και ότι είσαι τεράστια ομάδα. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός τους βρήκε τις αδυναμίες τους, τους χτυπούσε αλίπητα. Έτσι.
αμυντικά δηλαδή δεν τους άφησε να ησυχάσουν καθόλου σε αυτό το παιχνίδι. Και να αναφέρουμε και ότι ήταν και το πρώτο μάτς του Κώστας Λούκα ναι, σε αυτή τη χρονιά. Καλά, είναι εκεί πέρα, τώρα είναι το γήπεδο. Ναι, είναι αυτό. Το έδειξε ότι αισθάνεται η άνεση που δείχνει να έχει σε αυτό το γήπεδο, επιβεβαιώθηκε για άλλη δηλαδή, ήταν, είχε υπάρξει παίκτη τη Φενέρ, έχει πάρει και ευρωπαϊκό στη Φενέρ, έτσι. Σαν συμπληρωματικό παίκτη, έτσι. Ναι, αλλά ήταν εκεί. Okay. Αρκετά, είχε σημαντικό ρόλο. Αλλά είχε, ήταν εκεί πέρα, μετά πήγε στον Ολυμπιακό, του έκλεισε το σπίτι σε εκείνη τη σειρά στα play-off τα προπέρσινα. Και φέτο τώρα. Βασικά, πέρσι στο Final Four. Τους, στο Final Four δεν ήταν τόσο καλό με τη Φενέρ. Okay. Ήταν... Παρ' όλα αυτά, όμω του κέρδισε. Ναι, και πάλι τώρα πάει στο συνέχεια τη χρονιά. Όχι, είναι. Και βρίσκει ρυθμό στο. Ναι, στο Ούλκερ, Φενέρμπαχτσε, Ούλκερ. Ήταν εξαιρετικό. Ήταν εξαιρετικό. Καλά, να σου πω κάτι, ρε φίλε. Να σου πω κάτι. Είναι τόσο αντιπαθητική η οπαδή τη Φενέρ. Θέλω πραγματικά να χάνω συνέχεια. Μάθω Θεό. Δηλαδή. Είναι λίγο ποδοσφαιρική. Είναι τόσο καφρίλα. Ναι, τόσο δει. Καφρίλα. Και είναι και. Ρε παιδί μου, έχουν και, και τον προπονητή που του αξίζει, ξέρω, βάσει μενταλιτέ ναι. Και τον που φέρει το Σάρας, δεν θα διαφωνώ. Που είναι λίγο καφράκος, έτσι, οπότε γενικότερα δεν θα διαφωνώ. Δεν λυπόμαστε ποτέ το χάνει η Φενέρ μέσα στο... Μία Φενέρ η οποία στο είναι... παίζει με το δεύτερο χαμηλότερο pace στη EuroLeague, ισοβαθμούν με μάτς λιγότερο βέβαια, οπότε δεν τις μετράω το Παρτίζαν Ζαλγκίρης, από τις ομάδες που έχουν παίξει κανονικά μάτς που είναι σε κανονικά παιχνίδια, έχει το χαμηλότερο pace. Δηλαδή πηγαίνει πιο αργά από κάθε άλλο. Το οποίο δεν έχει καμία, δεν βγάζει καμία λογική. Δεν βγάζει νόημα. Δηλαδή, και τώρα με Skylar Mays, μην το τραβάς το χειρόφρενο. Άστο να λίγο να παίξει μπροστά. Επίσης να πω το εξής, ότι είχα αποθεώσει στο μάτς του Ολυμπιακού με τη Φενέρ τον Baldwin. Μετά το μάτς αυτό δεν έχει παίξει καθόλου καλά. Είναι πολύ κακός. Είπαμε. Όχι, το μαυρίσαμε. Εκτός τέτοιο. Είπαμε για MVP Baldwin και από εκείνο το σημείο και μετά όχι MVP. Μεταγραφή. Να πάρεις άλλο. Εντάξει, στο συγκεκριμένο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό δεν ήταν τόσο κακός. Αλλά γενικότερα η εικόνα του. Δηλαδή, σχέση με αυτό που μας έδειξε. Όταν με τον Ολυμπιακό, που ήταν όσο πιο ντόμινο μπορούσε να είναι στο τέταρτο κόρτερ. Έτσι ακριβώς. Δηλαδή, τους πήγε δηλαδή. Μαζί σου 100% τον Ολυμπιακό. Σε όλο το υπόλοιπο, δηλαδή και χθες δηλαδή, που κέρδισε τελικά η Φενέρ. Στο τέλος. Δεν κέρδισε σίγουρα λόγω του Baldwin. Ήταν λόγω του Μπιμπέροβιτς, λόγω του Mays. Σωστά. Έτσι. Σωστά. Κάποιες στιγμές ο Χέιλντερ. Επίσης θέλω να πω, επειδή δεν είναι κάποιος παίκτης που τον είχα σε καμία τελή εκτίμηση, εκτιμώ πάρα πολύ το πώς παίζει ο Ντέβον Χολ. Τίμιος. Είναι από τους, παίζει να είναι ο ορισμός του τίμιου. Παίζει να είναι ο καλύτερος. Δεν είναι ψηλός βέβαια, αλλά ο καλύτερος high-low πασέρι στην Ευρωλίγα αυτή τη στιγμή. Δηλαδή το πώς καταφέρνει και τους βρίσκει όλους. Έχει και το roster δηλαδή αυτό. Έτσι. Δηλαδή έχει όλους τους παίκτες. Έτσι. Και η ψηλή της είναι ψηλή. Έτσι. Αν είναι. Δηλαδή, άμα του δώσει την μπάλα του Μαριάννα, σωστά δεν μπορεί να τη χάσει το καλάθι. Έτσι. Και ο Μέλι μπορεί να αποστάρει την μπάλα. Ναι. Και επίσης και όλοι οι υπόλοιποι τους, δηλαδή από το 2 που είναι παίζει ο Μπιμπέροβιτς και ο Baldwin μπορεί να παίξει τον Άσο. Έτσι, μέχρι και τους forwards εκεί πέρα, τους ψηλούς. Pierre Davis, όλοι. Μπορεί να τους ταΐσει όλους. Χθες δηλαδή έχει κάνει ένα μάτς και εγώ έχει και 9 ασίστ. Δηλαδή... Εντάξει, η Μακάμπι πάντως, γενικά τα μάτς που παίζει η Μακάμπι. Ναι, γιατί το χθεσινό ήταν της Φενέρ με τη Μακάμπι. Ναι, ναι. Όταν, στα μάτς τα οποία υπάρχει η Μακάμπι μέσα, ναι. Γενικότερα τα νούμερα και όλες οι καταστάσεις είναι λίγο διωγγωμένες πάντα. Ναι, okay. Γιατί τώρα η Μακάμπι παίζει σε άλλους ρυθμούς. Αλλά όπως και να έχει, πάλι με χειρόφρενο χαμηλό, πάλι ο Σάρας αυτό το μπάσκετ. Ξέρεις, μην αφήσουμε το αυτοκίνητο να φύγει, να το έχουμε εκεί στον κόφτη. Ρε φίλε, δεν έχει υλικό που θα μπορούσε να τρέχει σαν δημονισμένος. Νομίζω ότι τώρα έχει πραγματικά. Δηλαδή, ειδικά με το μέλι στο 5, θα μπορούσε να τρέχει σαν δημονισμένος. Αυτό. Και τώρα, τρέχουν όλο το γήπεδο. Και τώρα που έχει πάρει το Skylar Mays, άστο Skylar Mays να φύγει. Ναι, ρε φίλε. Δηλαδή, άστο να ελεύθερο να φύγει. Δεν σταματιέται. Ναι, ναι. Δηλαδή, είναι guard το οποίο τον βλέπει και είναι και guard μεγαλώσιμο. Δηλαδή, πάει σε επαφέ και δεν μασάει να πάει στο καλάθι. Καλές, είναι θετικές επιλογές γενικότερα είχε χθες το παιχνίδι. Συμφωνώ. Και λοιπόν, βασικά και με τον Παναθηναϊκό ήταν είχε θετικές στιγμές. Σωστό. Αλλά τον τράβηξε πάλι στον πάγκο. Δεν τον πίστεψε. Ναι. Όπως και να έχει, η Πανάθα εξαιρετική φάση βρίσκεται, δεν το συζητάμε. Και μετά τα δύο αυτά μάτς που ήταν και την ίδια μέρα, περιμένουμε τον ντέρμπι. Και βέβαια η εικόνα των ομάδων στα μάτς τα αντίστοιχα ήρθε και επιβεβαιώθηκε και κλείδωσε τέλος πάντων ολοκληρωτικά στο ντέρμπι. Ναι, ναι. Ένα μάτς το οποίο. Θα πω ότι ο Παναθηναϊκός έδειξε ανωτερότητα, δηλαδή ότι είναι μια ταχύτητα πάνω. Dominant δε δίδυμο γκάρ τώρα ο Παναθηναϊκός μέσα στο σεφ. Και τριπλέτα, εγώ θα πω. Δηλαδή και ο Grant. Πολύ καλός. Απλά δεν σκόραρε τόσο πολύ. Όχι, έκανε άλλα πράγματα. Πάντα Grant.
Λοιπόν, αλλά τώρα εντάξει, Λορέντζο να είναι, μιλάμε, μαέστρος στο σερβ. Δηλαδή, μόνο σωστές επιλογές θα πω εγώ. Δηλαδή ήταν άστοχο στα δίποντα, ναι, οκ, okay, αλλά δεν ήταν λάθος σουτ στην τριτική πλειοψηφία. Και αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν ότι με αυτή την τριπλέτα γκάρ που ξεκίνησε, γιατί δεν είχε τον Παπαπέτρου, είχε θέματα στα forwards, δεν έπαιζε και ο Γκριγκόνη. Τέλος πάντων, είπε θα παίξω με τρία γκάρ για να ελέγξω τη φάση. Και φαινόταν ο Παναθηναϊκός πραγματικά μία ταχύτητα πάνω και σε φυσικά προσόντα. Καλά, αυτό από τον Ολυμπιακό. Δηλαδή τα σουτ που έχει βάλει ο Μπράουν, ο Ναν, ο Γκραντ, ο Χερναγκόμες. Δηλαδή σε κάποια φάση βάζουν όλοι, ο Μίτογλου, βάζουν όλοι και σουτάρουν μόνοι τους. Ήταν επιτέλους ένα καλό μάτσο με τον Μίτογλου. Ναι, γιατί δηλαδή, ο Μίτογλου εκμεταλλεύτηκε αυτό το τρίκ το κλασικό. Που, όταν μπαίνει ο Μιλουτίνοφ μέσα, ναι, ναι, μπαίνει ο Μίτογλου, pick and pop και σουτ μόνος του, ναι, και ναι, αν μπουν θα βάλει 10 τρίποντα. Δηλαδή το τρώει ο Ολυμπιακός συνέχεια αυτό και εξακολουθεί και ο Παναθηναϊκός να το κάνει. Δεν είχε απάντηση. Ναι, και ο Ολυμπιακός να μείνεται έτσι. Ναι, γιατί δεν θέλει να βάλει το right, γιατί έχει το Μιλουτίνοφ μέσα που θέλει να του δώσει και ρυθμό να παίξει. Και σου λέει θα προσπαθήσω να κάνω αυτό, αλλά αυτό το heads out ή face και επιστροφή στο Μίτογλου δεν λειτουργεί έτσι. Κάνε αλλαγή. Ναι, ναι. Δηλαδή προτιμώ, θα μου πεις, έλεγε να μην κάνω αλλαγή γιατί ο Νάν είναι δαιμονισμένος και θα μου τα βάζει και ο Μπράουν στη μούρη του ψηλού. Ναι, κάτι, διάλεξε το δηλητήριό σου, τέλος πάντων. Κατάλαβε. Δεν λειτουργεί. Πάντως ο Ολυμπιακός. Καλά, γενικότερα να πω. Ο Ολυμπιακός είχε πρόβλημα στην άμυνα. Μιλάμε τώρα το πόσο κραυγαλαίο είναι. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή δεν τους προλαβαίνει. Όταν τους προλαβαίνει, τον περνάνε. Αυτό. Δεν μπορούσε να τους σταματήσει αυτή την κυκλοφορία της μπάλας που βγαίνανε μόνοι τους. Ο Παναθηναϊκός δηλαδή, παράλληλα δεν έχανε σουτ. Δηλαδή τώρα μιλάμε τώρα. Σχεδόν σε όλο το παιχνίδι ήταν πάνω από 60-65%. Τελικά τελείωσε κάπου γύρω στο 50 κάτι. Αν βρει ρυθμό. Πόσο τελείωσε, κάτσε. Στο 50%. Ναι. 50% στον κιλό. Okay. Λοιπόν, αλλά εντάξει, συγγνώμη τώρα. Καταλαβαίνω ότι δεν θα γίνω πάρα πολύ αρεστός, αλλά έχουμε φάει πολύ κράξιμο στο καλοκαίρι. Όταν έγινε η μεταγραφή του Φουρνιέ. Okay. Δεν μπορεί να ακολουθήσει. Για την άμυνα. Για την άμυνα. Μα αυτό λέω, για την άμυνα πήγε πολύ. Είναι, γιατί ο Φουρνιέ τι κάνει, όταν έχεις και μια ομάδα τέτοια απέναντι, η οποία είναι και τόσο εύστοχη και της έχεις δώσει το δικαίωμα, μετά στο close-out πρέπει να τζογάρεις και να πεις: θα βγω πάνω του τελείως να με περάσει, γιατί θα με περάσει. Αποκλείται να κάνω πλάγια βήματα να το σταματήσω. Ή θα μείνω μακριά και θα τα τρώω στη μούρη. Ναι. Ο Φουρνιέ επιλέγει όταν τα φάουλ είναι νωρίς να κάνει ένα φαουλάκι να σταματήσει, αλλά μετά όταν δεν έχει, ξέρουμε ότι. Και επίσης είναι πάρα πολύ κακός στο help and recover. Ναι. Αυτό το μόλις γίνεται drive, ναι, ναι, να βγεις στον παίχτη και να ξαναγυρίσει πίσω. Δεν θα γυρίσει ποτέ, ναι. Καλύτερα να μην το κάνεις. Καλύτερα να πάνε για δίποτα. Stay home, ναι, stay home. Γιατί θα φας τρίποντο στη μούρη. Είναι δηλαδή, πλέον είναι δεδομένο ότι το κοιτάνε αυτό το πράγμα και σε σημαδεύουνε σε αυτό το πράγμα. Ναι, ναι, ναι. Το έφαγες στην Bayern, το έφαγες μέσα με τη Ζάλγκιρ, το τρως παντού. Δεν προλαβαίνεις, μην το κάνεις. Κάνε μικρότερη κίνηση έστω, κάνε κάτι άλλο. Αυτό νομίζω ότι είναι ένα θέμα. Επίσης. Πάντως αυτό με την αθλητικότητα που λες είναι. Κοίτα, και επίσης. Εντάξει, ήταν. Ρε παιδί μου, νομίζω ότι δεν ανακαλύψε. Δηλαδή, ήταν εύκολο να το δεις. Έχει ένα ρόστερ το οποίο είναι 13 players deep, ας πούμε, έτσι. 12 for sure. Και έχει βρει ότι τους πιο έτσι δυνατούς αθλητικούς παίκτες που έχει σε όλες τις θέσεις και βάζει αυτούς 30 λεπτό. Δεν παίζει ρόλο το. Δηλαδή, ο μόνος ο οποίος μου έκανε εντύπωση δεν έπαιξε πολύ ήταν ο Σμάν στο σεφ, που ναι, μάλλον δεν τον άφησε πολύ επειδή δεν έχει μπει ακόμα στο κλίμα, τον ντέρμπι, κάπως έτσι. Λίγο ξέρεις, να βάλει να βουτήξει λίγο τα ποδαράκια του. Πήγε καλά ο Χουάντσο με τον Σάσα, με τον Βεζένκοφ. Ενώ ο Σμάν πήρε κάτι φάουλ εκεί και φάνηκε σαν να. Ακόμα να μην έχει καταλάβει πώς πρέπει να τον αντιμετωπίσει. Δηλαδή, κέρδισε κάτι φάση ο Βεζένκοφ εκεί πέρα, ενώ με τον Χουάντσο συνεχίζει να αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα ότι αν δεν του μπουν τα σουτ δηλαδή στην αρχή για να πάει ο Χουάντσο πιο κοντά και να του πάρει και κανένα φάουλ έτσι σε καμία προσποίηση να περάσει, θα έχει πρόβλημα όλο το μάτς. Θα τον έχει μπροστά του και θα του εμποδίζει κάθε σουτ. Θα το κάνει contested όλα τα σουτ. Είναι δύσκολο. Πάντως απίστευτος. Νάνο, όταν χρειάστηκε, έκανε take over το παιχνίδι σαν να μην υπάρχει αύριο. Δηλαδή, συνεχόμενες φάσεις, πολύ έτσι swag. Και διεισδύσεις και fade aways και τρίπλες. Αυτό είναι ένα καλό bet για MVP της αγωνιστικής. Ξεκάθαρο. Για MVP της Ευρωλίγκας. Ναι, ξεκάθαρο. Δηλαδή. Δεν νομίζω να πληρώνει και πολύ όμως. Όχι, τώρα πλέον δεν θα πληρώνει πολύ γιατί τον λένε πλέον και όλοι. Ναι. Αλλά δεν ξέρω, πραγματικά έτσι όπως είναι ο Παναθηναϊκός, δεν μπορώ να φανταστώ ένα σενάριο στο οποίο
δεν θα πάρει την πρώτη θέση στη regular season. Δηλαδή, έχει πλήρες roster, έχει άπειρες επιλογές, mm-hmm. έχει παίκτες που ακόμα δεν έχουν καν παίξει mm-hmm. για να τον βοηθήσουν, να τον δώσουν λεπτά ποιότητας, τύπου Αντετοκούμπο. Ο Γκριγκόνης δεν έχει παίξει ουσιαστικά. Ο Καλαϊτζάκης δεν έχει παίξει ουσιαστικά, μπορεί να είναι ειδική συνθήκη και να μπει ναι. μέσα να δώσει και αυτό. Ναι, ναι, ναι. Και έχει παίκτες που σε κάθε μάτς δίνουν, μπορούν εν δυνάμει να βάλουν διψήφιο αριθμό πόντων και να κάνουν ζημιά από το πουθενά. Μίτογλου, Κερναγκόμες, Οσμάν, όλοι αυτοί. Ο Γιουρτσεβέν μπορεί να το κάνει. Mm. Νομίζω ότι είναι ένα ρόστερ το οποίο είναι φτιαγμένο για να κερδίζει αυτά τα μάτς regular season, κατάλαβες. Ναι. Κοίτα, βάζει εικόνα αυτή τη στιγμή. Η μόνη ομάδα που φαίνεται ότι μπορεί να το χτυπήσει τον Παναθηναϊκό για την πρωτιά της regular season, έτσι αυτό το πολύ μικρό δείγμα που ναι, μας θυμίζει, ναι. Αλλά και λόγω του ρυθμού που έχουν βρει μέχρι στιγμής και του momentum, είναι η Μπαρτσελόνα. Αυτή είναι η μόνη ομάδα η οποία δείχνει... Βλέπεις τους ξένους τους καινούριους παίκτες και παίζουν σχεδόν όλοι. Καλά, στο συγκεκριμένο match που θα μιλήσουμε για την αγωνιστική αυτή, πραγματικά ήταν showcasing. Δηλαδή... θα τα αφήσω για μετά. Ας τελειώσουμε με τον Derby και να τελειώσουμε και. Δηλαδή, ας κάνουμε και τη γέφυρα για τον Ολυμπιακό με τη Real το match. Okay. Το οποίο ήταν ένα match που ο Ολυμπιακός θα έχει αυτά τα σκοτσέζικα ντους προς τον κόσμο που τον παρακολουθεί και στους οπαδούς του, αλλά και στους fans της Ευρωλίγκας. Δηλαδή, όταν μια ομάδα είναι μπροστά στο σκορ συνέχεια σε όλα τα ημίχρονα και ξεκινάει καλά τα match, αυτό δείχνει μια δυναμική. Δείχνει ότι μπορεί να κάνει κάτι. Ναι, ναι. Χτες κατάφερε να κλείσει και το match καλά. Ποια ήταν η ειδοποιός διαφορά στο χθεσινό match που όμως δεν μπορείς να στηριχτείς πάνω γιατί δεν υπάρχει σταθερότητα σε αυτό? Ο Γόκαπ. Αν ο Γόκαπ παίζει. Όχι, έτσι όπως έπαιζε χθες. Χωρίς να έχει χάσει ένα σούτ, νομίζω. Δηλαδή, ναι. Αρχικά να πούμε ότι ο Γόκαπ στο ντέρμπι, εγώ τον είδα τόσες φορές και τον είδα τουλάχιστον 2 με 3 φορές. Θα πω 3. Δεν έστειλαν καν παίχτη πάνω του, έτσι. Όχι, και είχε διάδρομο να πάει στο καλάθι και μπορεί να κάνει 1-2 να λες, και να ψάχνει πάσα στον αέρα να βρει. Ρε τρελέ, κάνε προσπάθεια. Στο match αυτό με τη Real. Πήρε αυτά τα σούτα από τα 4 μέτρα, τα 3 μέτρα που πήγαινε κοντά. Χθες. Και τα έβαλε. Δηλαδή, και δεν θα τα βάλει όλα. Πες να έχει βάλει ένα πίσω στο πιο χρήσιμο καλό του παιχνιδιού, έτσι. Ναι. Ουσιαστικά τελειώνει το μάτς. Ακριβώς. Που από τους 5 πάει στις 7, νομίζω. Ακριβώς. Και μετά έρχεται το Σάσα και βάζει το σούτ. Ναι, 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 ακριβώς. Ακριβώς. Αλλά αυτά τα σούτ, πάρτα. Ναι, ναι. Δηλαδή, δούλεψε τα και κάντε ακτήμα. Γιατί είναι όπλο. Δεν θέλουμε τρίποντα απαραίτητα. Mm. Αυτά, αν βάζεις, μετά θα αναγκαστούν να σε παίξουν αλλιώς. Φλότερα, τα 5 μέτρα. Και μετά θα πασάρεις γιατί είσαι καλός πασέρ, θα βοηθήσεις. Ναι, ναι, ναι. Αλλά το χρειάζεται ο Ολυμπιακός αυτό. Αν ο Γόκα παίζει έτσι, μετά τα πράγματα ανοίγουν περισσότερο. Όπως είπες, όμως δεν είναι σταθερά. Αυτό. Δεν μπορεί να περιμένεις. Δεν μπορείς να βασιστείς ότι, σε αυτό. Ότι θα σου βάλει 10 πόντους ο Γόκα. Δεν μπορείς να βασιστείς. Δεν μπορείς να βασιστείς. Και στο μάτι με τον Παναθηναϊκό, δηλαδή, είναι ένα αρνητικός πρωταγωνιστής. Είναι και πάρα πολύ ups and downs. Έχει πάρα πολλά ups and downs στην απόδοση και στην ψυχολογία του. Δηλαδή, και μέσα στο ίδιο το μάτσο, εγώ θα πω. Βλέπεις δηλαδή την ψυχολογία του, βάζει ένα σουτ και μετά και τρελαίνεται, ξέρω. Είναι σαν να είχε μεγάλη επανάσταση, ξέρω. Εντάξει, ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Ο Williams Goss χτες δεν έβαλε, δεν σκόραρε, αλλά η παρουσία του φάνηκε στο παιχνίδι. Συγγνώμη, έχει κάνει ένα παιχνίδι ο Williams Goss με 6 rebounds σε 18 λεπτά. Ναι, 13 λεπτά. Ναι, και στην άμυνα, στην αρχή που ήταν μέσα ο Ολυμπιακός έδειχνε solid. Μετά όταν βγήκε λίγο το χάσανε, mm-hmm. χάθηκε λίγο ο ρυθμός. Καλά, σίγουρα το χθεσινό μάτς ήταν πολύ πάρα πολύ καλύτερο του Βεζένκοφ. Όχι, δεν είχε καμία σχέση. Dominant. Έπαιξε τέλεια, όπως ναι, ναι. το ξέρουμε. Επίσης ο Ολυμπιακός, η Ρεάλ, δηλαδή γέλαγα χτες πόσες επιθέσεις έφαγε ο Χεζόνια και διαμαρτυρώντας τον συμπαίκτη αυτό το πίσω screen που την παίρνει ο Φαλ. Του κάνουν πίσω screen και κάνει ο Βεζένκοφ lay up και γυρνάει κάθε φορά στους συμπαίκτες και λέει πόσες φορές το φάμε αυτό, πράγμα τσαντισμένος πλέον. Για ακόμα ένα μάτς δείχνει ο Μακίσικ ότι είναι βαρόμετρο. Παναγία. Όταν ο Μακίσικ είναι όν. Μιλάμε για ηφαίστειο, όπως το γράφει. Είναι, δηλαδή. Είναι άλλο πράγμα. Δηλαδή. Και όταν πάρει την αυτοπεποίθηση, θα σκοθεί, θα τα χλατσώσει, μετά θα είναι στα passing lanes. Στα passing lanes και θα βγάλει, ξέρω εγώ, καρφώματα για top 10, ξέρω εγώ και τέτοια. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό το δίδυμο, δηλαδή φαίνεται να δουλεύει τέλεια. Πιθανολογώ είναι και η χημεία των ετών. Αυτό το, η τριπλέτα μάλλον, Wright, Peters, McKissick, όταν είναι on όντως. Και έχουν και τον Βιλντόζα μέσα, σαν playmaker, να είναι και αυτός λίγο απειλητικός. Και το Βιλντόζα μοιράζει κιόλας, δεν είναι... Ο Ντόρις ήταν οκ χθες. Γιατί δεν πήρε δευτερόλεπτο. Εντάξει, καλά ήταν σαν... Δεν έχω ακούσει κάτι για τραυματισμό. Φαντάζομαι ότι δεν του στέριαζε στο... Ναι. Είσαι με τον Παναθηναϊκό, δεν ήταν κακός. Με τον Παναθηναϊκό ήταν κακός, όντως. Ναι. Και μου έκανε εντύπωση η διάθεσή του στα επιθετικά rebound που πήγε πήρε 2-3 ανανέωσης επιθέσεις.
Είχε το swag εκεί με το shoot. Κάτσε, μισό λεπτό. Κοιτάζω τα νούμερα του με τον Παναθηναϊκό. Είχε ένα στα 9 shoot. Okay. Είχε ένα σου που έβαλε. Αλλά πήρε τα rebound αυτά τα τελικά. Δηλαδή ένα νέο σε κατεπιθέσει. Έδειξε διάθεση του λάθο. Ήταν και ήταν και assist. Δηλαδή, ρε παιδί μου, είναι ορεξάτο ο Ντόι. Δεν είναι ορεξάτο. Μήπω το χάνει όμω, άμα δηλαδή σου κάνει ένα μάτσα ένα στα 9, να μην το βάλει καθόλου δευτερόλεπτο στο επόμενο. Κοίτα, θα πρέπει να πάρθουν κάποιε σκληρέ αποφάσει στον Ολυμπιακό. Είναι πολύ δύσκολο το rotation. Δηλαδή αυτό το πράγμα με το ροστ. Ναι, αλλά ο Παναθηναϊκό, ο Αταμάν δείχνει ότι δεν τον νοιάζει. Δηλαδή ο Αταμάν αφήνει τον Μπράουν έξω και λέει ναι, τον άφησα έξω. Και τι είναι. Ενώ στον Ολυμπιακό. Βαραίνει πιο πολύ. Πώς το λένε, φαίνεται σαν να είναι πολύ πιο δύσκολη η απόφαση. Μύρλα, έτσι. Ναι, γιατί υπάρχουν πολύ περισσότερες συνισταμένες και παράμετροι που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Και φαίνεται να είναι λίγο πιο δύσκολες τέτοιες αποφάσεις, αλλά θα πρέπει να παρθούν. Mm. Δηλαδή, είσαι φορμαρισμένος σε μια περίοδο, θα μπεις να παίξεις. Δεν είσαι. Μπορεί να χρειαστεί να βοηθήσεις με άλλο τρόπο, αλλά μπορεί να μείνεις και στον πάγκο. Δηλαδή, θέλω να πω ότι το έχουμε κάνει αυτό το θέμα, ότι ξέρεις τι, να είναι όλοι ευχαριστημένοι. Δεν γίνεται να είναι όλοι ευχαριστημένοι. Γι' αυτό και ο Πετρούσεφ έφυγε. Να σε ρωτήσω κάτι. Χθες έπαιξε. Έπαιξε Βεζένκοφ με Πίτερς μαζί, έτσι. Σε ποιες φάσεις έπαιξε? Όχι πάρα πολύ. Όχι, έπαιξε αρκετά όμως. Γιατί βλέπω εδώ πέρα ότι έχουν παίξει σίγουρα 7 λεπτά μαζί στο παρκέ. Ναι, τέλος. Αλλά όχι συνεχόμενα και. Ναι, με τι τρόπο, τον έβαζε το 3 δηλαδή. Ναι, ναι, αλλά. Και αυτό δηλαδή. Αυτό ήταν και ο λόγος λοιπόν. Αυτό, τα πολλά λεπτά που παίξε ο Μακίσικ. Ο στάνταρ χρόνος που παίρνει προφανώς ο Σάσα και ο Φουρνιέ. Γι' αυτό το λόγο έμεινε να παίξω οι άλλοι δύο ουσιαστικά. Ο Ντόρζη και ο Βιλντόζα, ο οποίος ο Βιλντόζα πήγε γύρω σε 7 λεπτά, αλλά ναι. Εντάξει, πολύ λίγο χρόνο. Πάντως ο Βιλντόζα γενικά όταν παίζει, να το πούμε, είναι. Αισθάνομαι ότι σχεδόν πάντα έχει θετικό πρόσημο. Mm. Δηλαδή είτε δημιουργικά και στην άμυνα προσπαθεί, δεν είναι φύρα. Αν δεν σκοράρει, θα πασάρει. Το ψάχνει. Δηλαδή δείχνει καλή εικόνα. Vibe. Αυτό, σαν ότι είναι ok, ρε παιδί. Ναι. Και αυτό είναι σημαντικό γιατί ο Βιλντόζα δίνει κάτι στον Ολυμπιακό το οποίο δεν το έχει. Δεν το έχει. Και στο ντέρμπι δηλαδή, όταν μπήκε στην αρχή, έκανε το impact. Θέλει μια πιο σταθερή συνέχεια μετά το καλό ξεκίνημα. Γιατί συνήθως ξεκινάει καλά και μετά κάπως πέφτει να διατηρηθεί σε ένα επίπεδο. Έχω μεγάλη απορία. Το σκεφτόμουν πάλι χθες αυτό. Αν μπει σε αγωνιστικό ρυθμό και μπει στο ρόστερ ο Evans. Τι θα γίνει. Δηλαδή το rotation μετά θα είναι. Τι να πω. Αδύνατο. Δηλαδή. Δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει. Δεν γίνεται έτσι. Δηλαδή ο Εύα είναι μιλάμετρα πολύ σοβαρή μονάδα. Δηλαδή είναι καλύτερο από όλου του γκάρτ που έχει ο Ολυμπιακός. Σίγουρα. Καλύτερο από όλου. Άμα δηλαδή πει ρε παιδί μου ότι ο Φουρνιέ είναι φτερό έτσι, και ο Φουρνιέ έχει δείξει πολύ θετικά πράγματα. Έχει δείξει και αρνητικά πράγματα όπω είπε εσύ πριν. Έτσι, αλλά έχει δείξει τέλος πάντων ότι όταν η μπάλα καίει, σίγουρα δεν θα φοβηθεί να το πάρει. Όχι, σούτ, σίγουρα δεν θα φοβηθεί. Και δεν θα πάρει και κακή προσπάθεια. Δηλαδή, με τα step back που κάνει, δημιουργεί πάντα χώρο. Δηλαδή, πάντα θα έχει ένα σούτ το οποίο είναι τουλάχιστον καλό. Έτσι, όχι, μπορεί να μην είναι εξαιρετικό. Αλλά γι' αυτό είναι. Και μπορεί να μην είναι και όν γενικότερα και να το χάσει. Το πρόβλημα με τον Φουρνιέ είναι. Θα πω. Τα lay-up. Τα lay-up. Δεν βάζει lay-up. Πάρα πολύ άστοχος. Απίστευτο. Κοντά στο καλάθι. Δεν γίνεται. Δηλαδή στον Ολυμπιακό δηλαδή, που το έχει βρει κιόλας. Δηλαδή, δουλεύει και το off the ball, έτσι. Μα βρίσκει χώρο. Κάνει συνέχεια lay-up. Δεν υπάρχει. Δηλαδή έχει βάλει περισσότερους πόντους από επιθετικό rebound μετά από δικό του χαμένο lay-up. Ναι, 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 παρά με lay-up κανονικά. Και το άλλο είναι ότι δεν είναι εξόπιστες βολές επίσης. Που παίρνει φάουλ. Αυτό. Παίρνει φάουλ. Αυτό είναι ερωτηματικό. Και είναι, δηλαδή, ανάλογα με το αν είναι on εκείνη τη μέρα, θα βάλεις βολές. Είναι στρίκι σουτέρ βολών. Είναι πολύ περίεργο αυτό. Ναι. Εγώ δηλαδή αυτό τώρα μόνο σε ψηλούς που έχουν 50% ξέρω το έχω δει. Το χθεσινό μάτς είχε 4 στα 15 σουτ. Δεν ήταν καλός επιθετικά. Δηλαδή. Όχι, γενικότερα. Δεν ήταν η μεγαλύτερη απειλή. Αλλά τέλος πάντων. Κατά, είναι 40 και κάτω γενικά. Έχει αποφασίσει, φαίνεται ότι ο προπονητής έχει αποφασίσει ότι αυτός κάπως πρέπει να ενταχθεί και πρέπει να παίζει. Ξεκάθαρα, όχι συμφωνώ. Θέλει να βρει ρυθμό και θα βρει ρυθμό, δηλαδή η ομάδα έχει αποφασίσει ότι αυτός θα βρει ρυθμό παίζοντας. Όχι, όχι. Και προσαρμοζόμενος. Οπότε. Συμφωνώ, okay. Συμφωνώ. Δεν θα πω τίποτα για το. Είναι τακτική. Για το χρησιμοποιήσω του Φουρνιέ, γιατί πρέπει να παίζει αρκετά, πρέπει να βρει ρυθμό, πρέπει να καταλάβει και πού βρίσκεται. Γιατί δεν ξέρει υπάρχει σε τέτοια κατάσταση στη ζωή. Σωστά. Έτσι, δηλαδή οι μοναδικές στρεσογόνες καταστάσεις για αυτόν ήταν στην Εθνική Γαλλία, α πούμε. Η οποία, στα οποία έχει κάποιες καταπληκτικές στιγμές και έχει και κάποιες μεγάλες πατάτες, ξέρω, πολύ, πολύ άσχημες στιγμές. Όπως και ο να Φαλ έχει... γύρισε, δηλαδή έκανε ένα μάτσο το οποίο συνέχιζε να φοβάται τον Ταβάρες όταν έμπαινε ο Ταβάρες μέσα, αλλά στο θέμα των assist και να είναι point center
λειτουργήσε όπως ο παλιός καλός φαλ. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό το πίσω σκριν με τον Βεζέγκοφ το βρήκαν τρεις φορές και άλλες τρεις ασίστ στα κοψίματα. Δηλαδή η Ρεάλ κάποια στιγμή έπρεπε κάτι να αλλάξει. Δηλαδή φαινόταν ότι είχε αρχίσει να βρίσκει ρυθμό ο Ολυμπιακός. Ο Μιλουτίνοφ πήρε τα ριμπαουντάκια του, έδειξε σιγά σιγά ότι θα βρει presence. Έχει λίγο δυνατήσει που το έχουν σημειώσει όλοι. Mm. Ελπίζω να τον βοηθήσει. Τώρα στο σπρόξιμο δεν θα τον βοηθήσει, που δεν ήταν ποτέ ο bump center να κάνει hook και τέτοια. Αλλά στα rebound μήπως είναι πιο ευέλικτος και είναι ακόμα πιο αποτελεσματικός. Γιατί είναι σημαντικός. Έχει θέμα στο αμυντικό rebound γενικά. Ο Ολυμπιακός έχει θέμα στο αμυντικό rebound, όντως μια ομάδα η οποία, ας πούμε, πέρσι, αν δεν ήταν η πρώτη σε defensive rebound per se, να ήταν η δεύτερη. Και παραδοσιακά με τον Μπαρτζόκα τα χρόνια αυτά, ναι, όταν παίζει το καλό μπάσκετ, τα αμυντικά rebound ήταν ένα από τα ατούτου. Ναι. Δεν άφηνε πολλά. Να σε ρωτήσω κάτι, Ριγιάννη. Θέλω και το κλείνουμε αυτό για τον Ολυμπιακό, γιατί εντάξει, το κουράσαμε λίγο. Επίσης, είχα άλλη μια πράγμα, ένα πράγμα που σκεφτόμουν. Γίνεται, πιστεύεις, να αλλάζει τρόπο παιχνιδιού μια ομάδα στην επίθεση? Τώρα το λέω και σαν πρώην παίχτη πρώτη εθνική, αλφαίρα τέλο πάντων και εθνική ναι, ομάδα κτλ. Γίνεται μια ομάδα να παίζει με διαφορετικό τρόπο με την πρώτη και τη δεύτερη πεντάδα? Δηλαδή να παίζει ναι, motion offense full, αυτό που κάνει με την πρώτη, δηλαδή Βεζένκοφ, Φάλε, Παπα-Νικολάου, ο Φουρνιέ, ξέρω εγώ, και οποιοδήποτε άλλο είναι στην άλλη θέση, τέλος πάντων. Και απ' την άλλη, στη δεύτερη πεντάδα να παίζουμε περισσότερο pick and roll. Ναι. Όχι, θα πρέπει να το κάνεις, αν όντως λέγεσαι, γιατί αυτό είναι μια κίνηση σκακιστική. Δηλαδή εδώ ο coach δικαιώνει το παρατσούκλι, ναι, το προσωνύμιο. Αναγνωρίζεις το υλικό που έχεις, φαίνεται και ότι λειτουργεί κιόλας. Mm. Δηλαδή δεν είναι ότι το κάνει και το ψάχνουμε. Αυτή η δεύτερη πεντάδα, με τον τρόπο με τον οποίο παίζει, γιατί και ο Wright όταν είναι μέσα σκοράρει. Και τον ταΐζουν καλά. Δεν σταματάει κανέναν. Τον ταΐζουν καλά. Και δεν σταματάει κανένα. Και ο Βιλντόζο τον ταΐζει και ο Ντόρσε τον ταΐζει. Και όποιο είναι. Ακόμα και ο Πίτερς. Και ο Πίτερς φουλ. Καλά, ο Πίτερς είναι εξαιρετικός πασέρ για τη θέση του. Οπότε έτσι, θέλω να πω ότι αυτό το πράγμα, εφόσον βλέπεις ότι λειτουργεί αυτό πρέπει να στηριχτείς τώρα πάνω. Δηλαδή, όταν οι βασικοί το ψάχνουν ακόμα να δούμε πώς θα λειτουργήσουμε και να τους βάλουμε όλους στην ίδια σελίδα, το να έχεις αυτό το πράγμα να έρχονται από τον μπάγκο και να σου δίνουν τέτοια ποιότητα και λύσεις. Είναι σημαντικό. Ναι. Είμαι υπέρ και συγχαρητήρια δηλαδή ένα credit στον coach. Μεγάλη για αυτό το πράγμα. Γιατί ενώ έχεις ήταν ένα ερωτηματικό. Σε πολύ κακό momentum. Έτσι. Και η Real αντιθέτως είναι σε καλό momentum. Σωστά. Ο Καμπάτσο δηλαδή, τώρα εντάξει, τι να λέμε τώρα το Καμπάτσο. Έκανε δηλαδή, πάλι τα nutmegs του και αυτά τα έκανε. Πόσα μπορεί να κάνει, ρε φίλε, σε ένα παιχνίδι, δηλαδή, πραγματικά. Στο προηγούμενο έκανε τρία. Στο προηγούμενο έκανε τρία. Σε αυτό έκανε δύο, νομίζω. Ναι. Και έκανε δηλαδή, και μια ήταν λάθος, απίστευτη behind the back από το κέντρο. Υπέροχη. Larry Bird, εκείνο το κατέβασμα από το κέντρο, τέτοια πάσα ήταν αυτή. Για την Real θέλω να αναφέρω ότι ακόμα δεν το έχει βρει ο Λάσο. Όχι ο Λάσο, λέω, ο Τσους Ματέο. Είναι εκτός τόπου και χρόνου για κάποιο λόγο Μούσα. Δηλαδή είναι σε πολύ κακή φάση. Ήταν και τραυματίας και ίσως στο προηγούμενο βάζει ψιλοέπαιξε με τον Ερυθρό, αλλά ήταν φιλικό, δεν ήταν τόσο ανταγωνιστικό. Καλά, στο 25 λεπτά πήρε, δεν πήρε λίγο. Ναι, αλλά θέλω να πω έπαιξε ναι, καλύτερα, αλλά ναι, δεν ήταν και ανταγωνιστικό το μάτς. Δηλαδή μπήκε και ήταν διαφορά μεγάλη, όταν ήταν πιο χαλαρό. Τώρα ναι, αυτό το μάτς είχε απαιτήσεις. Τους έχει βγάλει εκτός rotation τον Ράθαν Μέις, τον άλλο τον. Πώς λέγεται το άλλος που ο Φέλιξ, αλλά ο Φέλιξ έχει. Ο Φέλιξ έχει πελματιά. Είναι τραυματίας. Okay. Λοιπόν, έχει. Κάπως παίζει ο Ντιαγέ. Ο Ντιαγέ παίζει ο Αμπάλντε. Καλά παίζει ο Αμπάλντε, δεν πάω να πω κάτι. Πώς το λένε. Και αυτός ο Γκουεγέ τον βάζει λίγο και παίζει σε κάτι μάτς τώρα, αλλά όχι κάτι ναι, τρελό. Ξεκίνησε με τον Ιμπάκα σε αυτό το μάτς, να πούμε. Όντως. Ότι και ξεκίνησε με τον Ιμπάκα και βάλει από τον μπάγκο το Νταβάρη. Έγινε μεγάλη συζήτηση γι' αυτό. Ότι. Ή κάτι είχε δει. Δεν καταλαβαίνω εγώ πραγματικά καθόλου την κίνηση. Δεν δηλαδή, ιστορικά, το πόσο τον έχει ο Νταβάρη το φαλ. Είναι αστείο το πώς δεν ξεκινάει με φάλ. Και θέλω να πω ότι δεν είναι ότι αλλάξανε κάτι φοβερό. Ξέρεις, και πρέπει ας πούμε να κάνεις εσύ ένα προσαρμογή πλάνων για να βρεις τον ναι, αντίπαλο. Ναι, ναι. Δηλαδή το ίδιο να κάνεις. Μια χαρά θέση. Γενικά, ναι, η Real πολύ άψεντάζει κι αυτή. Χεζόν είναι πολύ άστοχος γενικά, θα πω. Δηλαδή έχει ξεκινήσει ναι, τα έχει σπάσει. Ισχύει. Ενώ ήταν σχετικά καλός τεστ. Δηλαδή για όχι, normal, το πώς παίζει φέτος. Φαίνεται, ρε παιδί μου, ότι η Real κάτι λείπει ακόμα. Ένα, δηλαδή. Κοίτα, άμα δεν παίζει ο Ράθαν Μέις,
Πρέπει να το να αλλάξουμε. Πρέπει να κάνουμε προσθήκες. Δηλαδή δεν γίνεται. Μα ακούγεται ο Lonnie Walker τόσο καιρό, δηλαδή σίγουρα υπάρχει, ναι, υπάρχει φωτιά. Σε τους Celtics ο Lonnie Walker θα τον ξαναπεράσουν. Αν τον θέλουν οι Celtics, δεν θα πάει στη Real. Αλλά γενικά, ρε παιδί μου, φαίνεται ότι είναι στην αγορά και μιλάνε, ψάχνουν τα πάντα. Ο Ντέκ λες ότι παίζει καλά. Εγώ τον καλό Ντέκ δεν τον έχω δει ακόμα. Εντάξει, ουσιαστικός δεν θα κάνει τρέλες. Ναι, αλλά... Ό,τι του δίνεται. Υπάρξει πολύ πολύ πιο αντιδραστικό παλιότερα. Ναι, όχι σίγουρα. Σε μια ομάδα που δεν είναι και τόσο φάνηκε. Μόνο ο Καμπάτσο παίζει εκεί, είναι και σε καλή φάση αυτή την περίοδο. Και ο Ταβάρες που χθες δεν έχει κάνει και τίποτα ιδιαίτερα. Όχι. Σε ένα μάτσο το οποίο υποτίθεται το έχει, ας πούμε, είναι το έχει το match-up. Anyway, και φαντάζομαι και η Real θα τη βρει το δρόμο τη. Το μόνο που θέλω να αναφέρω είναι επειδή τον ανέφερε, θέλω να μα πει λίγο τον Αρλάουκα, ο οποίο. Ρε παιδί μου, είναι τόσο fanboy όσο δεν πάει. Δηλαδή, πόσες φορές το προηγούμενο μάτς με ποιον έπαιζε η Real? Ερυθρό. Με Ερυθρό Αστέρα. Το είδα το μάτς, το είδα το πρώτο ημίχρονο. Μετά έχει ξεφύγει, δεν μπορούσα να δω άλλο. Δηλαδή, εντάξει, το να δεις τη Real να κοπανάει, ξέρω εγώ, μια ομάδα που συμπαθεί, ας πούμε, τώρα όπως ο Ερυθρός Αστέρας. Χωρίς ψηλούς τώρα, πήγε πρόβατο σφαγή. Είναι λίγο τραυματική εμπειρία. Δεν μπορώ να ακούσω άλλες φορές από τον Αρλάουκας πώς είναι. Ο νούμερο ένα σε μπλοκ στην ιστορία της EuroLeague, ο Ταβάρες. Πρέπει να το έχει πει 8 ή 9 φορές μέσα σε ένα παιχνίδι, ρε. Σε ένα ημίχρονο, sorry. Είναι υπέροχος. Δεν αντέχεται. Ούτε με να μ' αρέσει. Αυτός έχει όνομα λιθουανικό, αλλά δεν είναι λιθουανός. Κάτι έχει κάποιες λιθουανικές ρίζες. Είναι Αμερικάνος. Αμερικάνος και σίγουρα και ισπανική υπηκότητα από όταν έπαιζε στη Ρεάλ. Δηλαδή είμαι σίγουρος ότι είχε κιόλας. Πόσο fanboy, ρε φίλε. Ναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, για πάμε. Τι θες να πούμε τώρα. Μπαρτσελόνα θα μιλήσουμε. Κάτσε, ο Παναγός που παίζει με. Να το κλείσουμε. Ναι. Το Παναγός παίζει με Βιλερμπάν εντός. Παίζει με Βιλερμπάν εντός, η οποία Βιλερμπάν είναι μια φρέσκη ομάδα. Μην την περάσετε δηλαδή αψήφιστα. Εντάξει, θα την κερδίσει. Έχει δύο παίκτες που κάνουν θράψη φέτος. Όχι, ο Μαλεντόν. Ο οποίος είναι MVP candidate αυτή τη στιγμή. Επειδή έτυχε. Νούμερο ένα σε rating. Έτυχε και βρέθηκε σε μια κουβέντα με παίχτη τη Βιλερμπάν τώρα. Πώς το λένε, τρέχοντα. Ναι. Και τα πάμε λίγο για την ομάδα. Αυτό που μου είπε αυτό είναι ότι είναι η πρώτη φορά, το λένε και αυτή στη Βιλερμπάν κάπως, που υπάρχει μια ισορροπία ανάμεσα στην εμπειρία και, και στους νέους παίχτες και στο πώς αυτοί οι έμπειροι παίχτες βάζουν τους νέους στο κλίμα. Δηλαδή η ύπαρξη των Λοβέρν, τα Ρικ Μπλακ μαζί με το Σακό που του δίνουν, κατάλαβες, του δίνουν κατευθύνσεις τι συμβαίνει με την κατηγορία. Και Σοκό είναι καθαρό, είμαι, έτσι. Και μετά το Ντεκολό, Πάρις Λί, με Μαλεντόν, στα Γκάρτς, ειδικά ο Ντεκολό, που από ό,τι μου είπε αυτός έχει αναλάβει το ρόλο του μέντορα. Επίσης ο Ντεκολό είναι απίστευτος, παίζει απίστευτα. Γιατί του έχει φύγει από πάνω του το βάρος ότι πρέπει να κάνω εγώ. Πώς είναι 39 είναι, ρε φίλε. Ναι, αλλά έχει το Μαλεντόν που κάνει αυτό που κάνει ο πιτσιρικάς. Όλη τη χρονιά ο Ντεκολό είναι lights out, δηλαδή κάνει μόνο σωστή επιλογή. Εγώ να σου πω την αλήθεια, δεν είναι η πρώτη μου επιλογή στο League Pass, αλλά αν είχαμε τον όρο League Pass Team και κάναμε έτσι ένα τέτοιο, τη Βιλερμπάν εγώ θα την παρακολουθούσα. Η Παρί πρέπει να είναι νούμερο ένα. Σαν το Ράνι. Μακρά. Θα τα πούμε και για την Παρί. Λοιπόν, αλλά ναι, πολύ αξιοπρεπής. Παραπάνω από αξιοπρεπής θα πω εγώ. Πώς το λένε, αρχή. Για την, και στο μάτς δηλαδή με την Μπαρτσελόνα που έπαιξε την προηγούμενη αγωνιστική, τη δυσκόλεψε μέχρι το 35ο λεπτό. Και στα τελευταία 5 πήρε η Μπαρτσελόνα. Που μιλάνε τώρα η Μπαρτσελόνα ότι είναι τις καλύτερες ομάδες φέτος. Δηλαδή, η Μπαρτσελόνα έχει ένα φοβερό χαρακτηριστικό. Είναι νομίζω η πιο εύστοχη ομάδα στα τρίποντα ή η δεύτερη ομάδα πιο εύστοχη στο τρίποντο. Και η αντίπαλή της είναι από τους πιο άστοχους στο τρίποντο στην Ευρωλίγκα. Κάνει δηλαδή τέτοιο. Παίζει με τέτοιο τρόπο ως τώρα αυτή τη στιγμή της βγαίνει το παιχνίδι. Στο χτεσινό μάτς είχαμε ουσιαστικά την επανασύστηση του Τσιμέζι Μέτου στο κοινό της EuroLeague. Ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, εντάξει, on fire κανονικά, ό,τι σούταρ έμπαινε. Με προσποιήσεις, τον Ολάζου, έκανε κάνα το καλάθι. Έκανε και ένα, ένα σάγκοντ, νομίζω. Κάτι, ναι, ό,τι δηλαδή. Σκύλσε, ρε παιδί μου. Που δεν έχει δείξει το NBA αυτά, έτσι. Όχι, σκύλσε πολύ ψηλού επίπεδου. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Σίγουρα. Και τώρα δεν μιλάμε τώρα ότι παίζει απέναντι στην Εφές μέσα στην Κωνσταντινούπολη. Δηλαδή τώρα δεν είναι. Ναι, εντάξει, δεν έχει και τα φόβητρα απέναντί σου, ρε παιδί μου, γιατί τον έβαζε και στο 4. Ναι, και τώρα τον Οσμάνι. Και... Okay, εντάξει, του βρήκε λίγο μπόσικου. Ναι, ναι. Αλλά θέλω να πω ότι και σε άλλα μάτς μπορεί να έχει αντιπάλου ανάλογου και δεν. Λοιπόν, θέλω να πω από αυτό το μάτς ότι έχω σοκαριστεί με το πόσο μου θυμίζει ο Νούνιες τον Ρούμπιο. Δεκτό. Τάλε κουάλε. Δεκτό. Δηλαδή το stat line του είναι 100% Ρούμπιο.
Είναι απλά ένα ζωοποιό αριστερόχειρα. Ενώ σουτάρει σαν στυλ. Σουτάρει λίγο καλύτερα, είναι πιο δόκιμο το στυλ του. Αλλά αριστερόχειρα. Ναι, είναι... έβγαλε την μπάσα τη αγωνιστική, έτσι. Είναι που είναι πεσμένο, πιστεύω. Είναι αυτή του Καμπάτσο. Είναι πολύ. Ήταν λίγο πιο δύσκολη αυτή που είναι πεσμένο κάτω και τη βγάζει ανάποδα. Χωρίς να βλέπει, νομίζω θα βγάλουν αυτή. Okay. Γιατί και ο σπίκερ τρελάθηκε πιο πολύ από τον Καμπάτσο. Πάντως. Δηλαδή είναι. Θα τους βγει σε, μπορεί να του βγει σε καλό αυτή η γκαντεμιά του με να πει το Λαπροβίτολο, ο οποίο είναι off για τη χρονιά και επισήμω μετά την επέμβαση. Αλλά θα παίξει τώρα ο Νούνιες, δηλαδή από εκεί που έπαιζε 5 λεπτά, 10 λεπτά. Ναι. Τώρα πλέον θα παίζει 20 πλάς και θα είναι ο στρατηγός μας. Πραγματικά, αν ο Νούνιες δουλέψει έτσι, γιατί με τον Μπάντερ τα έχουν βρει, φαίνεται ότι υπάρχει χημεία εδώ πέρα, δεν θέλει κανένας, δεν πατάει κανένας στα μέρη του αλλονού. Mm. Ο Μπάντερ είναι φορμαρισμένος, δηλαδή μετά το μάτσο με την Μπαρτσελόνα, με τον Ερυθρό. Είναι επικάντητ κι αυτός. Είναι ξεκάθαρα on. Σε αυτό το μάτσο είχαν την τύχη να του παίξει καλά και ο Άντερσον. Και ο Άντερσον. Πολύ καλό ο Άντερσον. Το πρώτο μάτσο που είχε κάνει καλά. Και με rebound και με άμυνες και με όλα. Όλα κρίσιμα ήταν εκεί. Και οι υπόλοιποι και η δουλίτσα του. Δηλαδή ο Τσαμπάρι του κλασικού 13, 15, 12. Και post-up και τρίποντο. Είχε ένα πολύ ωραίο καλάθι εκεί πέρα από την baseline. Αυτό το post-up. Πολύ. Γιατί το χρησιμοποίησε και άλλη φορά και σε άλλα παιχνίδια, όταν βλέπει ότι του κάνουν αλλαγές, πλέον πάει και κοντά. Δεν το φοβάται όπως πέρσι. Αρχίζει λίγο και επεκτείνει το παιχνίδι, είναι πολύ σημαντικό. Εντάξει, υψηλή Βέσελη και Σατοράντς, Βέσελη και Χερναγκόμες είναι στη φάση στην οποία ό,τι φάσεις τους έρθουν θα κοιτάξουν να τις εκμεταλλευτούν, αλλά δεν θα περνάει από εμάς. Ο Βέσελη που έχει κάνει πολλά αμυντικά playstays. Πάρα πολλά. Δηλαδή έχει δημιουργήσει τόσο πρόβλημα και στον Μπουαριέρ, νομίζω. Και έβαλε και το κορμί του δυνατά σε κάτι φάση. Δηλαδή έφαγε και κάτι αγκώνες περίεργου σε κάτι φάση που θα μπορούσε να. Δεν έκλαψε όμως, που για Βέσελη είναι σημαντικό. Τώρα από την άλλη, εφές χωρίς το Λάρκιν θα αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα. Ευτυχώς ήταν μικρός τραυματισμός, δηλαδή δεν ήταν σοβαρός. Θα χάσει ένα μήνα. Έτσι όπως την είδα τη φάση, φοβήθηκα για χειρότερα. Αλλά τελικά εντάξει, ο ένας μήνας δεν είναι. Ο οποίος στην ΕΦΕΣ είναι η αναγέννηση του Ντάριους Τόμψον. Καλά κρατεί, συνεχίζει και παίζει καλά. Αισθάνομαι ότι από το προηγούμενο παιχνίδι, μόλις βγήκε ο Λάρκιν και αυτός αισθάνθηκε ότι είναι ο μόνος του. Και στο προηγούμενο μάτσο, μόλις βγήκε ο Λάρκιν, ανέβασε level. Και με τον Ολυμπιακό. Και με τον Ολυμπιακό. Καλή εμφάνιση. Αλλά στο παιχνίδι με την Αρμάνη, με το που βγαίνει ο Λάρκιν, ανεβάζει level τελείως. Δηλαδή λέει ότι πλέον είμαι εγώ, δεν κινδυνεύω. Έχω και τον Μπράιαν που είναι καυτός ανεξαρτήτως συνθηκών. Και έχουμε ξεκινήσει και εκμεταλλευόμαστε το lob threat που αργέ. Δηλαδή, με όποιο τρόπο σε βρούμε. Σε κάθε παιχνίδι έχουμε πλέον 2-3 λόμπες από το Thompson. Είναι σκάνδαλο γιατί απλά του πετάνε την μπάλα ψηλά. Ναι. Δηλαδή δεν κοιτάνε καν. Δηλαδή, ο Thompson κάνει τρίπλα. Κάπως έτσι, ξέρω εγώ. Δηλαδή, μπορεί να πιάσει έτσι εδώ και να καρφώσει. Ναι. Ο Thompson δηλαδή κάνει τρίπλα με το ένα χέρι και απλά πετάει μια μπάλα έτσι ψηλά και εμφανίζεται ένα που αργεί από το πουθενά και καρφώνει. Δεν ήταν καλό αυτό το μάτσο Νουόρα από το τρίποντο κυρίως. Ναι, ενώ στο προηγούμενο στο τουρκικό πρωτάθλημα βάλε 35 και. Είχε βάλει και στο προηγούμενο, οπότε ήταν σε ρυθμό ο Νουόρα. Mm-hmm. Πάντως έχουν ένα εργαλείο, ρε παιδί μου, το οποίο τους βγαίνει. Κοίτα τώρα, άμα έχεις μια περιφέρεια, έως τρία, με Λάρκιν, Τόμσον, Μπράιαν, Μπομπουά, Νουόρα, και είναι όλοι καλά. Έχεις contender. Έχεις firepower. Δηλαδή και από την άλλη, ξέρω εγώ, είναι προφανέστατα η αδυναμία τους τέσσερα. Που παίζει ο Σμανί, ξέρω εγώ. Ναι, γιατί και το Willis δεν τον έβαλε σε αυτό το match. Όχι, γενικότερα το Willis. Ο Stanley Johnson δείχνει στο 4 να μην έχει ευδοκιμήσει γιατί τον βάζει και στο 4. Μα μόνο εκεί μπορεί να χωρέσει πλέον. Ναι, πλέον έτσι. Μόνο εκεί μπορεί. Αλλά, ο Σμιτς είναι ο πιο αξιόπιστο. Ο Σμιτς είναι καλό. Είναι, ναι, αλλά. Ο Σμιτς είναι καλό. Και πάλι δεν είναι. Δεν θα στηριχτεί στο Σμιτς. Πάντως έχει ένα ρόστερ πάρα πολύ γεμάτο. Και δηλαδή και τώρα με την αποσία του Λάρκιν έχει μια χαρά έχει παίξει να το καλέσει. Όχι, παίξανε. Απλά του λείπει αυτό το δίνει ο Λάρκιν στο τέλο, ρε παιδί μου που. Θα πάρει τη σωστή επιλογή, θα πάει να πάρει φάουλ, θα είναι καλός βολές. Μπορεί να βάλει ένα τρίποντο back step, off fade away, πεσμένος, αν είναι ζεστός. Σκοτωμένο, ξέρω. Ναι. Αυτό, δηλαδή αυτό το πράγμα του έλειπε. Γιατί ο Thompson δεν είναι αυτό. Mm-hmm. Αλλά κατά τα άλλα φαίνεται σαν να βρίσκουν. Ήταν πολύ σημαντικό. Ο Μπράιαν μπορεί να είναι αυτό. Δηλαδή αυτός θα δείξει είναι. Ότι σίγουρα το έχει αυτά τα πράγματα. Αυτό θα είναι. Γύρισε και ο Τούρου. Είναι ενδιαφέρουσα η ΕΦΕΣ. Ακόμα το ψάχνει, αλλά τουλάχιστον στην Τουρκία φαίνεται ότι παίζει καλά και ότι. Και σαν κλίμα αυτή είναι καλά. Δηλαδή αλληλοστηρίζονται, βοηθάνε. Δεν ξέρω, μου φαίνεται καλό κλίμα για να προχωρήσουν. Ναι. Αυτό για το μάτς αυτό. Πάμε στην άλλη την αγαπημένη μας ομάδα, στην Παρί. Γίνεται να πάμε. Να παραγγείλουμε το ρεκόρ αρχικά.
Φιλέ. Των 52 τριπώντων σαν παιχνίδι. Καλωσορίσατε. Πάμε run and gun, ρε. Τίποτα άλλο. Πάμε run and gun. Και μέχρι να πεθάνουμε. Όχι, εγώ έβλεπα χθες το match γιατί το είδα condensed. Δεν το είδα όλο. Και βλέπω condensed και νόμιζα πραγματικά ότι βλέπω replay σε κάτι φάση. Όντως. Δηλαδή απλά δίναν την μπάλα. Δηλαδή δίναν την μπάλα στο Word. Έχει πάρει τρίποντο. Δύο συνεχόμενα. Δηλαδή στο, νομίζω έχουν γίνει δύο φάσεις με το Word και άλλες δύο με το χυφί που είναι ξεπατή κοτούρα, ίδια ακριβώς. Ο Word είναι στο αριστερό φτερό και ο χυφί είναι στο δεξί. Στο corner 3. Έτσι στη γωνία. Και είναι ακριβώς οι ίδιες. Καπάκι δηλαδή. Και παίζανε τώρα απέναντι σε μια ομάδα η οποία έχει δείξει πολύ καλά στοιχεία, έτσι. Κοίταξε, η Άλμπα ξεκίνησε. Δηλαδή η Άλμπα είναι. Ότι είμαστε έμπειροι στην Ευρωλίγκα. Έτσι ξεκίνησε. Η Άλμπα είναι μια ομάδα η οποία έχει σοβαρό step up από πολύ κόσμο. Ισχύει. Βασικά έχασε τον Κουμάτζε τώρα που του τύχησε, εγώ πιστεύω. Τον Κουμάτζε τον έχασε, το χάσανε. Δηλαδή. Ναι, έχασε. Τον βγάλανε off. Δεν είναι στην ομάδα πια γιατί είχε κάποια θέματα προσωπικά. Τέλος ναι, πάνω. Προσωπικά. Λέγεται ότι πάνω στην κοπέλα του Κουμάτζε, ναι, και ναι. Έχει. Και για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, μάλλον υπάρχει μια έτσι. Πώς να το πω, μια παραδοχή ότι κάτι τέτοιο έχει γίνει. Ναι. Αλλά ας πούμε σε αυτό το match είχαμε. Κοιτάξτε, τα match τη Μακάμπη. Και τη Παρή και τη Μπάγερν, θα το δούμε γιατί αυτές οι τρεις ομάδες είναι οι ομάδες που κινούνται στον υψηλότερο ρυθμό. Για να σου πω με ακρίβεια, η νούμερο 1 είναι η Μακάμπη, η οποία με το μοντέλο που μετράω εγώ τις κατοχές κινείται στις 74,9 το pace του παιχνιδιού. Ακολουθεί η Μπάγερν στους 74,6 και η Παρή στις 74,3 μαζί με τη Ρεάλ. Ναι. Δηλαδή αυτές οι ομάδες είναι που πηγαίνουν, που ανεβάζουν το ρυθμό. Και πηγαίνουν το παιχνίδι εκεί πέρα. Οπότε τα νούμερα αναγκαστικά όλων θα είναι φουσκωμένα. Δηλαδή, ας πούμε, ο Justin Bean έχει κάνει μάτς τώρα 14 πόντους, 16 πόντους, 14 rebound. Δεν υπάρχει το μάτς. Νόμιζες ότι είναι ο. Δεν ξέρω. Και σκεφτόμουν να τον βάλω στο fantasy και λέω τώρα. Δεν τον έβαλα τελικά. Και στο μπάγκο. Αλλά τον ευνόησε τελείως αυτό το μάτς γιατί ο Justin Bean είναι τέτοιο παίκτη. Δηλαδή και από την G League που τον θυμάμαι και από τα λίγα μάτς που είχε παίξει στο NBA. Ναι. Είναι ένας αθλητικός Αμερικανός λευκός. Αυτό το κλασικό που θα σουτάρει αλλά θα πάει και δυνατά στα rebound. Ένας παλιός Chad Μπούσλερ, έτσι, ένα τέτοιο στυλ, πιο ψηλός λίγο. Okay, okay. Και εδώ, με ομάδες τέτοιες, είναι το καλύτερό του. Ανοιχτή χώρη και να μπορώ να πάρω φορά να πάω στα rebound και να τα διεκδικήσω. Τώρα, όχι, μιλάμε τώρα χαρά του μπάσκετ. Η χαρά του στατιστικολόγου ήταν αυτό. Φοβερό μα. Ο Τρέβιον Βίλιαμς, ο οποίος έχει συνεχίσει κάνει όργια στατιστικά. Δηλαδή, μάτς με 7 πόντους, 10 rebound, 5 assist, 3 blocks. Τι χαμός. Χαμός. Το μόνο πρέπει να αναφέρω για την Άλμπα, νομίζω. Εντάξει, ο Χέρμανσον δεν μου κάνει. Δεν ήταν καλό αυτό. Δηλαδή, δεν μου κάνει τέτοια εντύπωση όπως άλλες φορές. Ο Προσίτα συνεχίζει και τα έχει χτίσει ένα γήπεδο δίπλα από το κάθε γήπεδο. Χάνει όλα τα τρίποντα. Θα κουοτάρω τον speaker του match που είπε ότι η Προσίτα πέρσι πήρε το Rising Star και φέτος είναι The Sinking Star. Και προσυπογράφω, αυτό είναι ακριβώς. Ναι, ναι. Από την άλλη, συνεχίζει να πολύ καλή εντύπωση ο Σνάιντερ. Ο Σνάιντερ σαν forward, εντάξει, παίρνει και κάτι σούτρα fade away. Ναι. Δηλαδή, εν δυνάμει θα μπορούσε να γίνει τύπου Πίτερς, Τεσάρι, ο Σνάιντερ. Ξεκάθαρα. Γιατί βάζει και την μπάλα κάτω, μπορεί να τελειώσει, είναι αθλητικός. Τι ηλικία είναι. Δεν μπορεί να κάνει δουλίτσα. Τι ηλικία είναι. Αυτός είναι Γερμανός, έτσι. Ναι, είναι γεννημένος το 97. Α, είναι 27. Είναι μεγαλούτσικος. Εντάξει, αλλά όχι και πολύ μεγάλος. Όμως παίζει. Δηλαδή μια μεταγραφούλα την έχει. Πάμε ρε Σνάιντερ. Θεωρώ. Τώρα από την άλλη. Και ο Λίντε έπαιξε επίσης. Ήταν το πρώτο καλό του παιχνίδι φέτος. Το δεύτερο. Είχε παίξει καλά και με τη Μπλερμπάν. Okay. Που κερδίσανε. Τώρα, ναι, από την άλλη. Να πάμε όμως στους λοιπόν. Οι οποίοι, by the way, χάνανε μέχρι 3 λεπτά πριν το τέλος, 4. Κοίτα, χάνανε και αρχή με 15 πόντους. Ναι, ρε, αλλά στο τέλος. Το μειώνουνε, το γυρνάει η Άλμπα. Βασικά, περνάνε μπροστά. Το γυρνάει η Άλμπα και οι τύποι λένε, δεν θα αλλάξουμε αυτό που κάνουμε. Θα συνεχίσουμε να σουτάρουμε τρίποντα μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Πραγματικά. Και σουτάρανε 52. Το πόσο τελείωσαν στο τέλος, δηλαδή. Μπαμ. Μέσα σε. Δηλαδή, στο contest που το βλέπαμε, ήταν, ξέρω εγώ, μέσα σε τρεις φάσεις το μάτσα από εκεί που είναι πίσω η Παρή έχει τελειώσει. Ναι, ακριβώς. Δηλαδή, παπ! Αυτό ακριβώς. Χιφί. Παπ! Χιφί. Παπ! Ξέρω εγώ, νομίζω το έκανε ένα award μετά. Σωστά. Και τελειώνει το μάτσα. Σωστά. Και προς επίρρωση αυτό που λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα, ότι έτσι όπως παίζει η Παρή και. Με δεδομένο ότι έτσι παίζουν και η Μακάμπι και η Μπάγερν που παίζουν αυτό το στυλ αρκετά, δεν είναι ποτέ εκτός μάτς. Όχι, όχι. Δηλαδή, αν κάνεις δύο άστοχα σουτ, αυτοί μετά θα πάνε για δύο τρίποντα και ό,τι διαφορά και να έχεις είναι
6 λιγότεροι. Είναι 18, θα πάει στους 12. Το ζούμε. Είναι 12, θα πάει στους 6. Το ζούμε. Γιατί μετά εσύ πιέζεσαι ότι αν το χάσω θα ξαναβάλουν τρίποντα. Ναι, ναι, ναι. Ξεκάθαρα. Ο Σόρτ ήταν σε ψιλοριχά νερά. Άστοχο, αλλά. Σε σχέση με τα προηγούμενα. Οργανωτικά ήταν λοιπά και πάλι. Αλλά ο Χιφή με 7 στα 19 είναι ο παίχτη που έχει σουτάρει τα δεύτερα περισσότερα τίποτα σε ένα παιχνίδι μετά τον Αλέξη Σβέντ. 19! Που σούταρε 21 σε ένα μάτσο τον Ολυμπιακό με τη φανέλα τη Χίμκι. Όπω είπε και εσύ πριν, κανένα σουτ δεν του φάνηκε κακό. Όχι. Δεν έχει γνωρίσει ακόμα το σουτ που θα του φανεί κακό. Δεν ήταν αθλητικό. Ο Ward είχε επίσης 12. Ο οποίος Ward έχει. Δεν τον πιστεύω. Δεν τον πίστευα εγώ όταν τον πρώτο είδα. Το πρώτο μας δεν είναι καλό. Ναι, αλλά έχει δείξει ότι είναι ένας πολύ αξιόπιστος spot-up shooter. Έχει μακριά χέρια εντωμεταξύ. Είναι τριάρι που μπορεί να παίξει και guard. Και τέσσερα. Και τέσσερα όμως. Δηλαδή είναι ένα στυλ παίχτη. Είχε ένα πολύ ενδιαφέρον ρόστερ. Πολύ ιδιαίτερο. Πολύ ενδιαφέρον ρόστερ. Και έχει και αυτό το πράγμα με τα rebound. Δηλαδή. Επίσης να πούμε ότι έχει και αυτό το σέντερ, το Γιάντουνεν. Σέντερ. Forward. Σέντερ, τέλος πάντων. Ο Γιάντουνεν, ο οποίος η εντολή του είναι. Αν έχεις a little bit of daylight, λίγο φως να δεις, μπουμπούνι σέτο. Και είναι σαν εξαιρετικά efficient. Λάρι Μάρκανεν. Φοβερά efficient. Φοβερά efficient. Και έχουν και το, κάτι αυτούς τους Μπαντιασί. Καβαλιέρε. Οταρά. Οταρά που πάνε στα. Και βάρει ουσιές που πάνε στα επιθετικά rebound, γιατί όταν κάνεις και τέτοια shoot. Θα υπάρχουν και rebound που δεν θα είναι ακριβώς κοντά στο καλάθι. Ευνοεί αν είσαι αθλητικός. Ο Γιάντονεν έχει πώς λένε, υποφεληθεί πάρα πολλές φορές σε αυτό το μάτσο. Πάρα έτσι, πολύ. Δηλαδή. Συνέχεια μαζεύει δηλαδή και κατευθείαν τη πάει και το βάζει το δεύτερο. Και δεν είναι προσπάθεια, ξέρω. Και ναι, ναι. Είναι ένα μπάσκετ διαφορετικό. Ένα μπάσκετ που η Ευρωλίγκα ακόμα φαίνεται. Πολύ refreshing. Να προσπαθεί να το διαχειριστεί, να δει τι ακριβώς συμβαίνει. Ναι. Μακάρι στο 3-3 η Πάρη, φίλε. Μακάρι να αργήσει. Που την είχαμε στο 19. Και με περισσότερα μάτς εκτός. Στο 18 στην αρχή. Και έχει περισσότερα μάτς εκτός. Ναι, 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 ναι. Έτσι. Ναι. Έχει κερδίσει δηλαδή 2 μάτς εκτός. Λατρεύουμε Πάρη. Όχι. Πάρη μπάσκετμπολ. Δώστε τους τέτοιο. Δώστε τους γυμνό συμβόλαιο, παρακαλώ. Δηλαδή. Είναι σίγουρα πάρα πολύ διασκεδαστική. Και να σου πω κάτι. Τρελό respect στον Splitter, ο οποίος. Ανέλαβε μια ομάδα στημένη από άλλο προπονητή, ο οποίος πισκόγηκε πήγε νομίζω στο Memphis. Memphis, σαν βοηθός. Ακριβώς. Και νομίζω κιόλας ότι κινήσε ουσιαστικά σαν offensive coordinator. Δηλαδή, τους έπεισε σε τέτοιο σημείο. Ναι, 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 ναι. Που πλέον τρέχει την επίδυσή τους. Ναι, ναι, ναι. Το οποίο ναι, ναι, ναι. Είναι ακραίο να συμβεί. Αλλά δείχνει και πόσο πιστεύουν. Επαναστατικός είναι σαν. Μα αυτός τον περιμένανε όλοι να ανέβει η Παρή, να πάρει η Παρή το EuroCup για να ανέβει στην EuroLeague και να δούνε αυτόν τον προπονητή και τις ιδέες του ναι, ναι. Να εφαρμόζονται. Ναι, ναι. Πώς το λένε? Θα συγγελάσω τώρα, δεν το θυμάμαι. Το θέμα είναι ότι ο Splitter δεν έχει αλλάξει πάρα πολλά. Δηλαδή δεν είναι ότι έχει φύγει, γιατί καταλαβαίνει και αυτός ότι αυτός είναι ο τρόπος. Όταν έχει αυτά τα guards, αυτός είναι ο τρόπος να παίξει. Δεν μπορεί να παίξει αλλιώς με τα θηρία. Ως τώρα του βγαίνει, θα δούμε μέχρι πού θα πάει. Είναι μια ευχάριστη έκπληξη η Παρή, ξεκάθαρα και πολύ διασκεδαστική. Δηλαδή, η Παρή γεφυρώνει το NBA με την Ευρώπη με έναν τρόπο που και ένας οπαδός του NBA μπορεί να δει την Παρή και να πει: μ' αρέσει αυτό το μπάσκετ που παίζει αυτή η ομάδα. Μου φαίνεται οικείο. Let's go for that. Και υπάρχουν τρεις τέτοιες ομάδες, είπαμε. Είναι η Μακάμπη που έχασε από την Φενέρ σε ουδέτερο γήπεδο, στη Ζαλγκύριο Αρίνα, γιατί για τους γνωστούς λόγους δεν μπορεί να παίξω στην Τουρκία για λόγους ασφαλείας. Και ήταν ανταγωνιστικότατη μέχρι και το τέλος του μάτς. Απλά η Φενέρ είχε περισσότερους παίχτες, βασικά. Αυτό συνέβη. Είχε ένα Σκάιλαρ Μέις παράγοντα χ από το πουθενά, ο οποίος ήρθε και έβαλε την πρώτη του. Καλά, όσοι μας βλέπετε ξέρετε τι πιστεύουμε του Σκάιλαρ Μέις. Και όσοι παρακολουθείτε λίγο, τέλος πάντων ο Σκάιλαρ Μέις, δηλαδή πραγματικά. Αδίκησε τον εαυτό του που δεν είναι στην Ευρώπη εδώ και 2 χρόνια, ας πούμε, έτσι. Ξεκάθαρα. Είχε την ελπίδα τότε, που, γιατί τότε με την τελευταία χρονιά του Λίλαρντ που τον κάνανε off, όταν μπήκε ο Σκάιλαρ Μέις, έπαιξε πάρα πολύ καλά. Και σου λέει θαυρό συμβόλαιο. Είχε, πήρε Fantasy League ο Σκάιλαρ Μέις. Εκεί έπρεπε να γίνει. Το μπαμ δεν έγινε εκεί πέρα και μετά δεν κατάφερε να το ξανακάνει. Αλλά εδώ στην Ευρώπη πραγματικά μπορεί να δουλέψει. Είναι σε δαιμονιώδη κατάσταση ο Μπιμπέροβιτς. Σε δαιμονιώδη κατάσταση. Και κάνει και πράγματα τα οποία δεν μας έχει συνηθίσει. Αυτό. Τρέχει το γήπεδο, κατεβάζει rebound, παίζει άμυνες. Κάνει drive. Ό,τι να είναι, έτσι δηλαδή. Και στο μάτσο του Παναθηναϊκού ήταν ο βασικός. Αυτός το λόγος. Τέλος, όταν έμεινε μόνος του. Όταν ο Παναθηναϊκός συνέχεια από το Σεγκάζι και η Φενέρ έπαιρνε πίσω, ο Μπιμπέροβιτς θα συνέχεια εκεί. Θα έπαιρνε τα σποτά, θα έκανε δύο βολές, τα step back κτλ. Ήταν που είναι πάρα πολύ καλά. Εξαιρετικός. Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι δικαιώνομαι και με αυτό το που λένε το οποίο φωνάζει. Όχι, δικαιώνεις απόλυτα, 100%.
Και ο τίμιος Ντέβον Χολ, βέβαια, που τον ανέφερες πριν. Ναι, ναι, ναι. Το κάναμε το mention του. Εντάξει, νομίζω ότι αξίζει να μιλήσουμε και για το Χέις Ντέιβις, ο οποίος είναι. Ο Χέις Ντέιβις έβαλε τα κρίσιμα στο τέλος. Έχει ξεκινήσει πολύ καλά τη χρονιά, θα έλεγε κάποιος. Άμα δεν έκανε και αυτές τις περίεργες επιλογές στα social media, θα τα ναι, εντάξει, με τον Παναθηναϊκό δεν το έχει στοιχήσει ακόμα. Με τον Παναθηναϊκό πάντως ήταν σαν να μην έπαιξε το μάτς. Ήτανε... Ναι, τα φόρμα του Παναθηναϊκού δεν έδειξαν. Είναι το μοναδικό μάτς που θα πεις ότι δεν είχε καθόλου επίδραση στο παιχνίδι. Έτσι, έτσι ακριβώς. Ισχύει. Τον έβγαλε βασικό Παναθηναϊκό εκτός παιχνιδιού. Έτσι. Και νομίζω ότι λόγω και του Χουάντσο περνάει, ήταν εκεί πέρα. 100%. Ναι, και ναι. Του Όσμαν. Πάντα ο Όσμαν αναφέρεται εκεί πέρα γιατί παίζει σε αυτή τη θέση. Ναι, ναι, ναι. Και ο Όσμαν του ταιριάζει κιόλας. Δηλαδή έχουν ίδιο ύψος. Πρέπει να τον ακολουθήσει με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Και χαμηλά και ψηλά. Είναι... Του ταιριάζει κάπως. Πάντως θες, άλλη, θες ήταν lights out. Ναι, απ' την άλλη, Μακάμπι είδε το Γιωκουμπάιδη να επιστρέφει και όντως να έχει impact. Που ήταν σημαντικό. Παίζει χωρίς τον δικό μας εκεί πέρα. Δεν παίζει ο Μπλατ. Μεγάλη πολύ. Αλλά αυτό το τρίδημο, αυτή η τριπλέτα μάλλον, Χόρντ, που είναι μια αποκάλυψη ακόμα της Μακάμπη, ένα τεσάρι αθλητικό, με καρφώματα και με τρίποντο και με rebound και με όλα αυτά. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση. Ο Ράντολφ, ο οποίος για δεύτερο σερί μάτς συνεχίζει να είναι ένας forward έξω, να σουτάρει κι αυτός. Πιο πολύ στο τρίποντο. Βέβαια, τώρα πήγε πιο κοντά στο καλάθι, από την αλήθεια. Λες τώρα πιο πολύ δίποντο. Mm. Αλλά είναι ένας τέτοιος παίκτης, που ανοίγει το γήπεδο κι αυτός. Και ο Σέιμπεν Λί, ο οποίος όταν βρίσκει χώρο, το τρίποντο δεν είναι. Δηλαδή, σταθερά, πιστεύω δεν. Ότι θα μπορούσε μια ομάδα να ρισκάρει λίγο. Τα drive του είναι αυτό το. Αλλά το όταν σημείο. Βρει χώρο στο drive. Θα σπάσει πολύ καλά την μπάλα. Θα κάνει τέλεια επιλογή. Ή θα το βάλει ο ίδιος, ή θα δώσει την τέλεια πάσα για να μπει ένα καλάθι. Ξεκάθαρο. Ο Σέιμπεν Λί. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Έχει, εντάξει, έχει κάνει πολύ ωραία πράγματα μέχρι στιγμής. Δεν θα έλεγα ότι είναι πάρα πολύ σταθερός. Δηλαδή και μέσα στο ίδιο παιχνίδι μπορεί να μην είναι. Συνήθως όταν ξεκινάει είναι καλό. Άνηση η συνήθως συνήθως του. Στην αρχή του είναι καλός και μετά το βρίσκει προς το τέλος ναι, κάπως ναι, ναι, ναι. Και το βλέπει. Αλλά όταν είναι on, είναι εξαιρετικός. Ωραία πράγματα και από τη Μακάμπη, αλλά θέλει δουλειά και δεν νομίζω ότι θα προλάβει να. Δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι θα βρίσκεται τα playoff η Μακάμπη. Κοίτα, άμα γυρίσει και ο Γκάμπριελ και γυρίσει και ο Μπλατ και τέλος πάντων βρουν λίγο ρυθμό, θεωρώ ότι θα είναι in the mix. Θα το διεκδικούν μέχρι τέλους. Μπορεί να μείνουν από βενζίνη στο τέλος και λόγω έδρας και λόγω ταξιδιών τώρα συνέχεια και λόγω του ότι κάποιοι παίκτες τώρα θα πάνε στο Ισραήλ, αλλά δεν πάνε, προπονούνται, δεν προπονούνται. Όλα αυτά παίζουν ένα ρόλο. Λοιπόν, δεν έχει γίνει και εκτός. Μιας και μιλάς για ομάδες που έχουν μείνει από τέτοιο, θέλω να πάμε λίγο στη Virtus, η οποία φαίνεται. Είτε στη Virtus είτε στην Αρμάνη, το ίδιο πράγμα. Καλά, τώρα την Αρμάνη, εγώ την έχω τελειωμένη. Ναι. Απλά η Virtus, η οποία έχει κάνει πολύ κακό ξεκίνημα. Φέτος έχει κερδίσει ένα match και αυτό θα έλεγε κάποιος με κολοφαρδία. Γιατί στο match με την Παρτίζαν την προηγούμενη εβδομάδα. Χτύπησε ο Κάρλι Τζόν, του φάγαμε. Ναι. Του μαυρίσαμε. Ναι. Είπαμε για τον Κάρλι Τζόν, χτύπησε. Είπαμε για τον Τιλικινά, έκανε το airball. Α, με αυτό θέλω να πω. Ότι με κάποιο τρόπο ο Τιλικινά. Έχουν μείνει, δεν ξέρω, 4 δευτερόλεπτα, κάτι τέτοιο. Αυτό. Κλέβουν την μπάλα. Κλέβει την μπάλα στα 4 δευτερόλεπτα ο Τιλικινά. Είναι ολομόναχος. Είναι σουτέρ μέχρι στιγμής 60% τρίποντο στην Ευρωλίγκα. Απίστευτο. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Ναι. Το οποίο εντάξει, το βλέπεις και λες δεν μπορεί να συμβαίνει. Δεν θα συνεχίσει. Δεν αλλά είναι τελικινά. Μπράβο σου τελικινά. Δεν τα είσαι ούτε ξέρω εγώ. Αλλά μπράβο σου τελικινά. Και από την άλλη έχει τον. Ποιος ήτανε. Ο Ταϊρίκ Τζόνς είναι. Που έχει. Πώς το λένε. Κάποιος είναι. Κάποιος έχει πάρει βήματα και είναι έτοιμος ναι, να ναι, σκοράρει. Νομίζω είναι ο Ταϊρίκ Τζόνς. Και δεν και ο οποίος θα έχει Τζόνς κάνει ένα μάτς τώρα. Λεσόρ. Λεσόρ. Ακριβώς. Αυτό το πράγμα κάνει. Λοιπόν, και το χάνει και είναι σε φάση όλοι, πώς το λένε, σοκαρισμένοι. Είναι σοκαρισμένες και οι συνεντεύξεις των προπονητών καπάκι που λέει ο Μπάνκι είναι σε φάση καταφέραμε, αλλά για την άλλη βλέπεις τον Τζόνς και λέει τι να πω, λέει, τώρα, ναι, δεν ξέρω. Πάντως, σε αυτό το match, κυρίως να μιλήσουμε για. Δηλαδή, εσύ μου λες για τη Virtus, αλλά νομίζω το σημείο αναφορά είναι η Bayern. Η Bayern με αυτό το roster που έχει και με τον προπονητή αυτό. Ναι, αλλά γεφυρώνει όμως και εδώ, γιατί αυτό ήταν ένα match on σερί αυτό το συγκεκριμένο. Δηλαδή, ξεκινάει η Virtus και λες. Θα τους διαλύσει.
ξεκινάει και παίζει άλλο επίπεδο μπάσκετ. Δεν μπορεί να τη σταματήσουν καθόλου. Ναι, ναι. Και σε κάποια φάση παίρνει time out ο Herbert, γυρνάει, διακόπτει η Bayern και κλείνει το ημίχρονο 7 μπροστά. Εκεί που λες θα τους διαλύσουν. Και συνεχίζει στο τρίτο quarter και το πάει 12-13 και λες τελειώνει. Και βρίσκεται το match στο 0 με Ακίλε Πολωνάρα. Ο οποίος κάνει το καλύτερο που να κάνει ένα τρελό σερί σε κάποια φάση να παίρνει το παιχνίδι. Βάλει δύο τρίποντα, έχει βάλει καλά και φάουλ. Και επιθετικά. Ναι, κάνει τάπες και τέτοια. Παίρνει επιθετικά φάουλ, θα rebound. Ακίλε Πολωνάρα μεγάλος. Επιτέλους Μάθιου Μόργαν δείχνει τι μπορεί να κάνει επιθετικά τουλάχιστον. Δηλαδή, με σταθερή αξία Κορτινιέ. Ρε παιδιά, αυτό το πράγμα που είναι παντού σε όλη την EuroLeague. Το ότι όλοι που έχουν μεταγραφές κάμποσες δεν μπορούν να το βρουν ακόμα το rotation. Δηλαδή αυτό το πράγμα συμβαίνει και εδώ και στην ΕΦΕΣ και στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό. Που έχει λιγότερες προσδοκίες από τους υπόλοιπους. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός πιο πολύ το έχει βρει. Ρε παιδί μου, υπάρχει. Φαίνεται ότι είναι ανέτοιμα τα rotations. Δηλαδή δεν τα έχουμε βρει. Νομίζω ότι... μια βραδιά θα πάρει κάποιο 25 λεπτά. Ναι. Θα βραδιά θα πάρει 0 έως 3, ξέρω εγώ. Ο Τάκερ λέει τώρα στο match. Παίζει 4 λεπτά. Στον προηγούμενο ήταν πολύ καλό. Όχι, ήταν εξαιρετικό στο προηγούμενο match. Ήταν παράγοντα που ήταν σημαντικό. Ναι, ναι. Αλλά εγώ νομίζω ότι δικαιολογείται αυτό γιατί οι ομάδες όλες αυτές προσπαθούν να βρουν ρυθμό μέσα από τα match. Και καλά στο πρωτάθλημά σου που θα πετύχει και την Τορτόνα. Όχι, Τορτόνα είναι καλή, αλλά θα πετύχει την Πέζαρο, δεν ξέρω. Και θα κάνει μια νίκη και θα παίξουν λίγο όπως ο Ολυμπιακός, θα παίξει την Καρδίτσα. Ξέρω, στην Ευρωλίγα παίζει μάτσε υψηλού επίπεδου συνέχεια. Και θα μείνει πίσω τελείως. Ακριβώς, δεν σου δίνει τη δυνατότητα να πει θα κάνω δοκιμές και θα το δουλέψω εκεί, γιατί θα χάνει 20 πόντους και δεν έχει καταλάβει. Ναι. Ειδικά όταν η αντίπαλή σου είναι έτσι, αυτή η ομάδα. Που έχει δύο περιφερειακούς. Καλά, ο Κάρσεν Έντουαρτς είναι διασυλλιασμένος. Αυτές οι τρεις αγωνιστικές δηλαδή είναι εκτός πραγματικότητας. Αλλά ο Νέιπερ να σου τελειώνει τα μάτς. Ο Βάιλερ Μπαμπ να είναι ο Διαμαντίδης. Βάιλερ Μπαμπ. Ο Διαμαντίδης. Ο Παπαλουκάς. Το πώς έχει εξελιχθεί από ένα ρολίστα spot-up shooter σε. Σε πάσες. Σε δεύτερη μιλάμε, πεντάδα ο Λίγκας Πλημίγκερ. Τι που ξέρω εγώ, αλλιούπς, που δεν τα περιμένει. Δηλαδή, φεύγει η μπάλα. Δηλαδή, η μπάλα χωρίς να πηγαίνει καν, να μην έχει καν καμπύλη. Ναι. Δηλαδή, η μπάλα να πηγαίνει καρφωτή στο χέρι και κάρφωμα. Δηλαδή, είναι ακραίο. Και, να έχουν, και αυτό το πράγμα το ότι έχει μεταμορφωθεί ο Μπούκερ από ένας stationary ψηλός. Που παίζει με πλάτη. Άντα, κάνουμε κανένα σουτάκι. Να, σε κάθε μάτς να βγάζει 2-3 highlights. Επί δύο. Δηλαδή, τι βάση, τι συμβαίνει. Τι τις ποτίζουν εκεί στη Μόναχο. Ο coach Herbert δείχνει ότι έχει βρει. Και βλέπεις ότι έχουν καλό κλίμα. Ας πούμε, στο συγκεκριμένο μάτς ήταν πάρα πολύ κομβικός ο Χάρης. Ο οποίος Χάρης στα προηγούμενα μάτς δεν είχε καθόλου. Όντως. Και μπήκε μέσα, έβαλε και τις τελευταίες βολές που το τελειώσανε. Αλλά έχει πάρει ό,τι φάση έχει πάρει. Είναι αποδοτικός. Τρία διποντάκια στο πιο κρίσιμο σημείο. Δεν έπαιξε και πάρα πολύ νωρίτερα. Και άφησε το Voidman εκτός. Που ο Βόιτμαν έβαλε ένα καλάθι κεφάλι και το πανηγύρισε, λες και έβαλε το τελευταίο καλάθι στον τελικό. Βλέπεις, ρε παιδί μου, ότι είναι μια ομάδα. Ο Ντασίλβα είναι φοβερός. Ναι, ναι. Κάνει πάρα πολύ βρώμικη δουλειά. Άλλος ένας παίκτης, ο οποίος κανείς δεν ασχολιόταν και τον έβλεπε στην μπάρτσα και λες τώρα αυτός τώρα παίκτης δεν χωράει καν. Για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο παίρνει 15 λεπτά, ξέρω. Έτσι. Λοιπόν, να σου πω κάτι όμως. Ο Κάρσεν Έντουαρτς δεν είναι κατά κοινή ομολογία στους 2-3 καλύτερους μέχρι στιγμής φέτος της χρονιά. 100%. Ωραία. Ξέρεις ότι έχει λιγότερο PIR από τον Κορντινιέ, ο οποίος έχει κάνει όργια φέτος. Δηλαδή, συμφωνώ. Χαραμίζει τη χρονιά του Κορντινιέ. Ισχύει. Δηλαδή, έχει κάνει πάρα χρονιά... πολύ καλός. Πόσο κάτσε, περίμενε. Πάρα πολύ καλός, ρε. Μην το συζητάς. Λοιπόν, έχει μέσους όρους 15 πόντους, 4,8 rebound, 3,7 assist, μισό steal. 15,7 PIR. Τέλειο. Και σουτάρει... 67% του τρίποντο. Δεν θα πω και το δίποντο. Είχε τρίποντο. 9-3 σε αυτό το μάτσο, οπότε σκέψου ότι σου ήταν καλύτερα. Στο 70%. Είναι καταπληκτικός. Φαίνεται να έχει. Καλά. Από το καλοκαίρι φάνηκε αυτό. Φαίνεται ότι είχε ενηλικιωθεί. Εγώ το καταλαβαίνω μέσα στο γήπεδο και από και το μαλλιά και οπτικά. Από τα μαλλιά καλά φάνηκε πάρα πολύ, αλλά και γενικά και σαν παρουσία. Δηλαδή είναι αυτός που θα πιάσει τους συμπαίχτες του. Ναι, ναι. Είναι αυτός ο οποίος θα τους πει, θα τους μαζέψει. Έχει και τη στήριξη των υπόλοιπων, αλλά φαίνεται ότι έχουν πει όλοι ότι σου δίνουμε αυτό το ρόλο. Στο συγκεκριμένο match ήταν καλός και ο Σεγγέλια, το καλύτερο του match φέτος δηλαδή στη EuroLeague. Και για μένα αυτό, το γεγονός ότι ο Σεγγέλια έχει 21 πόντους και ο Κλάιμπερν έχει 6 και στο προηγούμενο που κερδίσαν την Παρτίζαν είχε ο Κλάιμπερν 27 και ο Σεγγέλια ξέρω εγώ 8. Ναι.
μου δείχνει ότι αυτό το πράγμα δεν ξέρω πώς λειτουργεί μαζί. Αυτό δηλαδή είναι το πρόβλημά μου. Γιατί το Πολωνάρα Σεγγέλια λειτουργήσε. Ναι. Το Κλάιμπερν Σεγγέλια δεν μπορεί να λειτουργήσει. Θέλουν και οι δύο πατάνε στα ίδια μέτρα, στους ίδιους χώρους, στα ίδια τετραγωνάκια στο γήπεδο. Δεν ξέρω ακριβώς τι συμβαίνει. Είναι. Και τώρα σε αυτό το μάτς, ξέρω εγώ κιόλας. Έχει παίξει αποκλειστικά ο Πολωνάρας στο 5. Οπότε μάλλον θα πρέπει να συνηθίσουμε τον Πολωνάρα στο 5. Ναι, γιατί ο Ζήλιτς μάλλον είναι εκτός ομάδας. Φαίνεται δεν είναι. Είναι εντελώς. Ναι, πιθανολογώ ότι θα θέλουν να τον δώσουν και. Μα το ξέρουμε. Του έχει βγει ο Ντιούφ, ναι, ναι. Ο οποίος κάνει και σουτάκι από το high post. Δηλαδή. Συμπαθητικού βγάζει έτσι, σιγά σιγά. Και πολύ μικρός. Mm. Και βγάζει σιγά σιγά. Τώρα πρώτη χρονιά Ευρωλίγκα, πρεμιέρα. Και να σε 8 πόντους, 3 rebound, ένα κλέψιμο, 9,5 PIR στα πρώτα σου 6 μάτς στην Ευρωλίγκα. Με, εντάξει, με κακή ομάδα, αλλά είσαι και ψηλός. Δηλαδή, δεν περιμέναμε ότι θα βάζεις 20. Και σε έχουν και ανάγκη, δηλαδή. Πάρα πολύ, γι' αυτό και παίζεις. Όπως και εκμεταλλεύεται τους πιτσιρικάδες Ιταλούς και η Αρμάνη, που είναι και το τελευταίο μάτς, το χτεσινό, η οποία έχασε μεν από την Μπασκόνια, χωρίς τον coach Μεσίνα στον πάγκο. Γιατί? Δεν θυμάμαι γιατί. Okay. Άρρωστος, ξέρω εγώ. Okay. Αλλά δεν ήταν. Δεν την coachάρε. Να σου πω την αλήθεια μου. Είδα απλά το box score. Ωραία, θα σου πω δηλαδή, εγώ. Δηλαδή δεν μου κάνει καμία αίσθηση κανείς δύο ομάδες. Είχαν τον Μάριο Φιωρέτη ως πρώτο προπονητή, το βοηθώ. Okay. Αλλά ας πούμε και όταν γυρίσει με το καλό και ο Ντιόπ στην Αρμάνη, αυτοί θα έχουν δίδυμο ψηλό Καρούζο, Γουλιέλμο Καρούζο, ο οποίος πλέον παίζει στα δύο τελευταία μάτς και είναι μια χαρά, έχει 7 ποντάκια μέσω όρο. Mm. Εξαιρετικός Γουλιέλμο Καρούζο. Mm-hmm. Σουτάρει και τρίποντο ενίοτε, αν χρειαστεί. Θα το δούμε κι αυτό. Και τον Διόπ έχουν δύο νέους σέντερ που μαζί με τον Νίμπο. Δεν κατάλαβα αυτό το Μακόρμακ τώρα θα μπορούσαν να βρουν και ένα άλλο παίχτη. Ο Μακόρμακ είναι off ομάδα από ό,τι καταλαβαίνω. Mm. Στα δύο τελευταία μας δεν έχει παίξει, δεν νομίζω ότι θα παίξει. Mm. Θα πω ότι η Αρμάνη είναι η καλύτερη ομάδα σε ποσοστό ευστοχή στο τρίποντο. Τώρα το βλέπω εδώ. Και δεύτερη είναι η Μπαρτσελόνα που είπαμε πριν. Η Αρμάνη έχει. Όχι, είναι πρώτη η Μπαρτσελόνα 41,9% και δεύτερη η Αρμάνη 40,8%. Ναι. Κοίτα, έχει ξεκινήσει μια χρονιά. Πατήστε να τη μετράω γιατί έχει ένα μάτς λιγότερο. Με 45% από το τρίποντο ο Μίροτιτς. Ο οποίος θα σουτάρει. Όλα. Όπως είναι ο Χιφί. Δηλαδή θα κάνω χαντόφ και απλά πετάει ένα τρίποντο και μπαίνουν όλα μέσα. Αλλά εντάξει, τώρα το έχουμε ξαναπεί. Ο Μίροτιτς είναι εκεί πέρα για να γράφει νούμερα. Κάτι από εκεί πέρα ναι. δεν θα σε βοηθήσει να πάρει παιχνίδια. Όχι. Ήταν άλλο εξαιρετικό ο δικό σου. Που δεν σε... Ο Δημητρίεβιτς. Εξαιρετικό. Ναι, ναι, ναι. Εξαιρετικό ναι. Και δεν ξέρω γιατί ήταν στο τέλο μέσα, αλλά κατάλαβα γιατί ήταν στο τέλο γιατί. Ο δικός μου από την Μπασκόνια, ο μεγάλος Τρεντ Φόρεστ, ο οποίος έκανε μακράν το καλύτερο πολύ παιχνίδι. Καλή εμφάνιση. Όχι απλά καλή εμφάνιση. Στο τέλος του δίνανε την μπάλα και παίζανε ένα εναντίον ενός και τα βάζει όλα. Βασικά ήταν ο closer του. Αυτός είναι. Ναι, ναι, ναι. Αυτός. Ο Baldwin, που ουσιαστικά αυτοί οι δύο είναι τα σημεία στα οποία αλλάζει λίγο η ισορροπία, ενώ ξεκίνησε καλά στο δεύτερο quarter που πήραν λίγο τη διαφορά, στο τέλος οι επιλογές του δεν ήταν οι καλύτερες και άφησε τη θέση του στο Φόρεστ που τελικά λειτουργήσε. Mm-hmm. Αισθάνομαι κιόλας ότι ο Baldwin σαν να παίρνει και σούτ από το Howard όταν παίζουν μαζί, σαν να μην είναι συμβατό αυτό. Δηλαδή βρίσκει ρυθμό ο Howard, κάνει τρία σούτ ο Baldwin, χάνει ρυθμό ο Howard, ψάξε να βρει ρυθμό ο Howard πάλι. Κατάλαβε τώρα τι γίνεται. Πολύ off gear από τον Howard. Είναι μία ή άλλη. Αλλά ο Forrest δεν ήταν εξαιρετικό. Νομίζω ότι έχει κάνει ένα καλό παιχνίδι όλη χρονιά. Το με την Πανεν Άλμπα. Ναι, ναι, το πολύ σωστά έτσι όπω το λε, γιατί όντω είναι με την Άλμπα. Από εκεί πέρα ζουτάρει με ένα κάτω από 40% φέτο. Σε πάρα πολύ μεγάλο βόλιο, ειδικά το τρίποντο και γενικότερα δεν έχει και διάθεση, δηλαδή δεν φαίνεται να... Δεν ναι. φαίνεται. Δεν φαίνεται, στα highlights δεν φαίνεται. Νομίζω στο τετράλεπτο ότι... που είδα χθες, που είδα για το match, δεν μπορούσα να δω το contest, δεν φάνηκε ποτέ, νομίζω δεν έπαιξε ο Χάουαρντ. Η αλήθεια είναι ότι με τον Baldwin μαζί εκεί, ενώ με το Forrest νομίζω ότι λειτουργεί καλύτερα. Γιατί ο Forrest είναι πιο πολύ point guard. Μοιάζει περισσότερο με τον προκάταγχό του. Με τον Thompson. Ενώ όχι με τον Thompson. Με τον. Με τον Κόντι Μίλλερ Μακεντάιρ. Ακριβώς. Σωστά, σωστά, έχεις δίκιο. Και με τον Ντόμψον, εγώ θα πω ότι μοιάζει βέβαια. Λιγότερο. Αλλά, ναι, αλλά θέλω να πω ότι σε αυτό το match έδειξε και φάνηκε ότι και ο ίδιος το ήθελε πολύ. Δηλαδή πανηγύριζε αυτά τα καλάθια συνέχεια και μετά έμενε στην άμυνα και σου λέει: τώρα έχω όρεξη να παίξω και άμυνα, θα είμαι εδώ. Και φάνηκε ότι του έδωσε. Ναι. Γιατί όταν μείωσε η Αρμάνη, τα πράγματα ήταν περίεργα. Φαινόταν δηλαδή ότι πάει το match να γυρίσει. Ήταν ο Μπολμάρο κακό. Γιατί πήγε να κάνει τρεις-τέσσερις φορές αυτά τα λέια που κάνει με το άλλο, με το μισό χέρι που περνάει και λες θα κάνει αριστερό λέει και πάει να κάνει το δεξί, αυτό που πάει από κάτω. Και δεν δούλεψε πάρα πολύ αυτό, έφαγε κάτι τάπες. Αλλά και επίσης ο Μπρουξ. Φαίνεται ότι ο Μπρουξ λειτουργεί σιγά-σιγά. Στιγμές, και πολύ... στο προηγούμενο μάτι ήταν καλός ο Μπρουξ. Ναι, ναι, ναι. Που όμως αυτοί έχουν το μειονέκτημα ότι πάντα τρέχουν από πίσω. Η Αρμάνη έχει
Η Αρμάνι έχει ρεκόρ απέναντι στο handicap 0-6 φέτος. Δεν έχει καλύψει ούτε μία φορά το handicap στα 6 παιχνίδια που έχει παίξει φέτος η EuroLeague. Ενδιαφέρον στοιχείο κι αυτό. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρα το πιο ξενερωτικό 4-2 που έχω δει στις πρώτες εξαγωνιστικές από την Μπασκόνια. Δηλαδή είναι μια ομάδα. Κερδίζει την έδρα της. Δεν μου δίνει καμία αυτοπεποίθηση. Θεωρώ ότι θα καταλήξει εκτός πλέιν. Ναι, ρε παιδί μου, και εγώ δεν πιστεύω θα μπει πλέιν, αλλά είναι μια ομάδα η οποία πάντα στην έδρα. Δηλαδή έχει ρεκόρ, νομίζω δεν έχει χάσει την έδρα της, έχει 4 νίκες στην έδρα της. Ναι, την ευνοεί βέβαια αυτό. Την ευνοεί αυτό. Ναι, ναι. Και θα είναι στην έδρα της πάντα επικίνδυνη και όποιος πάει εκεί πέρα θα πρέπει να παίξει για να κερδίσει. Θα είναι δύσκολο. Αυτή πράγματα. Τη στιγμή με 4-2 η Μπασκόνια φιγουράζει τρίτη θέση τη βαθμολογία. Εντάξει, έχει τα εντό. So what it's worth. Ναι, okay. Λοιπόν, πάμε να δούμε το υπόλοιπο πρόγραμμα. Λοιπόν, σήμερα έχουμε 3 ματσάκια. Μάλλον, ναι, σήμερα 3. Τρίτη. Κάτσε να μπω να τα δούμε όλα όπως πρέπει. Αρχικά παίζει στη Ζαλγκύρη Αρίνα ένα μεγάλο ματς. Η Ζαλγκύρη με την Ερυθρό Αστέρα. Η Ζαλγκύρη, βέβαια, με ένα ματς λιγότερο είναι η μόνη ομάδα στη EuroLeague η οποία έχει defensive rating κάτω του 100. 99, κάτι. Okay. Η μόνη ομάδα. Και τις λιγότερες, νομίζω, τα λιγότερα possessions, πάλι με ένα ματς λιγότερο, αλλά έχει τα λιγότερα possessions, το χαμηλότερο ρυθμό στο παιχνίδι της. Απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα που επίσης δεν πετάει, δεν είναι καμιά ομάδα που τρελαίνεται. Ειδικά που τώρα που υψηλώνει. Τώρα θα έχει και Πετρούσεφ, θα είναι on. Θα είναι στην ομάδα με το νούμερο 30. Ο οποίος έκανε την δήλωση, δεν με ενδιαφέρει που παίζω, δεν με ενδιαφέρει να παίζω και έγινε αυτό που. Ακριβώς και τα λοιπά. Που ήθελα. Σωστά. Εντάξει, Φίλιπ, το ξέρουμε. Το ξέρουμε ότι θέλεις να πας στον Ερυθρό Αστέρα. Εντάξει. Το ξέρουμε και πέτρες. Όπως είπε και ο Νάποκο, όπως είπε και ο agent. Παναθηναϊκός Βιλερμπάν 9 και 4 ΆΚΑ. Και Παρτίζαν Μονακό 10 παρατέταρτο. Θα είναι sold out. Πιστεύω. Αν δεν είναι, θα είναι κοντά. Αν δεν είναι, θα έλεγα να πάτε. Το μάτς θα είναι ωραίο. Ναι. Έχει παιχτάκια. Δηλαδή, έχει κάποιο τραυματίζον. Δεν παίζει ο Λοβέρν. Θα είναι αρκετά μονόπλευρο. Χωρίς Λοβέρν. Έλα μωρέ όμως, θα δεις παιχτάκια. Έχουν σακό. Έχουν σακό. Έχουν. Πώς λένε το. Τον Άβαρχο. Το φίλο μας τον Άντμιν. Άβαρχο Σκόφιλντ. Που έχει εκεί 6 ποντάκια μέσω όρο κάθε μάτς. Το καλύτερο βάση rating στην EuroLeague των δύο Μάλιντον. Δύο Μάλιντον και έχουν και το Σακό, ο οποίος σε points generated είναι μακράν νούμερο 1 στη EuroLeague. Μακράν. 14 πόντους, 10 rebounds εδώ. Ναι, και επειδή το στατιστικό αυτό μετράει, υπολογίζει πόσοι πόντοι μπαίνουν μετά το επιθετικό rebound, δηλαδή πόσα second chance points κτλ. Ο Σακό έχει ένα νούμερο το οποίο είναι εξωφρενικό. Δεν ξέρω, δεν θα το διατηρήσει μέχρι το τέλος έτσι. Αλλά αυτή τη στιγμή είναι εξωφρενικό το νούμερο που έχει. Το μάτς στο Βελιγράδι όμως θα είναι αιμακιάμος. Και με μια Παρτίζαν η οποία έχει τα προβληματάκια, δηλαδή ο Κάρλινγκ Τζόνς είναι τραυματίας. Θα πρέπει να βάλουν το Ουάσιγκτον να παίξει λίγο νωρίτερα από ό,τι περιμέναμε. Alright, alright. Θα μπει. Alright. Και κατά τα άλλα, Πόκου, μια Μονακό η οποία δείχνει με ο κόμπο κτλ. Πολύ σκληρή. Ο Πόκου. Άκουσα και έτσι μια αναφορά έτσι εκτενή στο Σουρμπούνα στο podcast τελευταίας εβδομάδας και λένε τέλος πάντων ότι ακόμα δεν έχει βρει αυτοπεποίθηση τα λοιπά και ότι δεν ξέρει ακριβώς πώς να παίξει και ότι είναι soft και μάμος ξωτού. Εγώ θα έλεγα ότι δεν έχει αντλήσει αυτοπεποίθηση από το Ζότς, ο οποίος του κάνει λίγο καψόνι το παιδί μου. Τώρα αυτό σημαίνει, τώρα είσαι τα σέβη. Δηλαδή το μάτς αυτό της προηγούμενης εβδομάδας. Που το παίρνει ουσιαστικά η Παρτίζαν αμυντικά με τον Πόκου να είναι πάντα εκεί. Με τη Μακάμπη. Συνέχεια. Να κόβει ό,τι περνάει. Back-to-back επιθέσεις. Και μετά στην επόμενη εβδομάδα νομίζω να μην παίξει δευτερόλεπτο. Και στο πρωτάθλημα. Δηλαδή, ήταν καλός. Μετά τον τελείωσε όμως. Και στην ΑΜΠ. Λοιπόν, και πάμε στο δεύτερο leg. Διαβολοβδομάδα. Πέμπτη έχουμε Άλμπα Έφες. Μακάμπη Ρεάλ. 105-110. Ολυμπιακός Μπαρτσελώνα. Και Αρμάνι Βίρτους. Εντάξει, δεν το βλέπει ούτε η Σοβίτης. Κοίτα, πάντως ο Ολυμπιακός έχει δείξει ότι την Μπαρτσελώνα την έχει. Αλλά σε ένα άλλο. Μια άλλη μορφή. Πλέον δηλαδή το ότι λείπει ο Λαπροβίτελ, ας πούμε, αλλάζει πάρα πολύ τον τρόπο που θα πει απέξει. Και ίσως να τον κάνει και λίγο πιο δόκιμο. Πιο. Βρήκαμε ρόλους. Καλύτερος προπονητής που έχει τώρα από τον Πεναρόγια από ότι ήταν ο Γκριμάου. Hot take. Α, τον Γκριμάου είναι σίγουρα. Νομίζω θα λέγεις και από τον προηγούμενο που είχε. Το Σάρα. Που δεν μπορούσε να. Εντάξει. Ναι, ναι. Αυτά. Και Παρασκευή έχουμε Φενέρ Παρτίζαν.
το νωρίς το τούρκικο. Κάτσε το ανέβρι στο Ιταλικό ντέρμπι. Το είπα, το Ιταλικό ντέρμπι δεν το βλέπω τη Σοβίτη. Αυτό είπα. Σωστά. Λοιπόν, και 1η Νοέμβρη, Παρασκευή, Φενέρ Παρτίζαν, Ζαλγίρις Μονακό, Βιλερμπάν Μπάγερν. Εντάξει, είναι τρομερό το πρόγραμμα. Ερυθρός Αστέρας Παναθηναϊκός. Καλά, εντάξει. Και Παρί Μπασκόνια. Πολύ ωραία Κυριακή. Δηλαδή θα δει. Όλα τα μάτσα ωραία. Θα δει δηλαδή ο Πετρούσεφ. Θα παίξει σήμερα λογικά. Ναι, θα παίξει κανονικά στο ρόστερ. Οπότε θα δει κατευθείαν καπάκι τον Παναθηναϊκό σαν να τον κυνηγάει. Βέβαια να πούμε ότι οι δύο ομάδες συμφώνησαν ότι στα μεταξύ του θα παίξει. Α! Στα Ολυμπιακό Ερυθρό δεν παίζει ο Πετρούσεφ. Συγκαρωτήσει εγώ πάνω σε αυτό. Δεν είχε βγει όμως. Δεν είναι στον αέρα νομίζω. Το συγκαρωτήσει η κατηδία να με έχει πάρει. Ναι, μετά βγήκε μετά από την εκπομπή που κάναμε, μετά βγήκαν οι όροι. Και είναι ότι δεν θα παίξει στα μεταξύ τους. Οκ. Okay. Εντάξει, ο Ολυμπιακός έκανε το καλύτερο για τον εαυτό του. Έτσι. Κάπως. Δηλαδή. Okay. Είναι, γιατί βάσει αυτό που έχουμε δείξει, έχει δείξει μέχρι στιγμής ο Ερυθρός Αστέρας, είναι εν δυνάμει κοντέντερ, ξέρω εγώ, της διοργάνωσης. Οπότε... Ο Ολυμπιακός τι έκανε, αποφόρτισε το ρόστερ και παράλληλα δεν θα τον έχει αντίπαλο τουλάχιστον στα μεταξύ τους. Σκέψου τώρα να πάει κανένα Final Four ο Ερυθρός Αστέρας και να θα τον μισήσει για πάντα τον Ολυμπιακό. Δεν θα δεν επιστρέψει ποτέ. Μα, αυτό πραγματικά θα ήθελα να το ρωτήσω. Δηλαδή, ωραία, αν πάει Final Four και οι δύο και είναι να παίξουν αντίπαλοι. Ισχύει αυτό, είναι ισχύει το. Τελικό. Να μην εκτός από το. Δεν θα επιστρέψω ποτέ. Αλλά δεν θα γίνει. Δεν θα γίνει, αλλά εντάξει. Τέλος πάντων. Να λέμε. Λοιπόν, και το, το Παρί Μπασκόνια πάντως είναι πρέζα. Γεμάτη αγωνιστική. Εντάξει. Εντάξει, να πούμε επιγραμματικά, κέρδισε η ΑΕΚ στη Λετωνία στη Ρίγα στο BCL. Τα EuroCup τώρα δεν τα θυμάμαι. Θυμάμαι, είδα όμως ότι ο Προμηθέας πρόσθεσε στο ρόστερ του τον Jordan Walker. Τον Jordan Walker από τον Dallas, από την G League του Dallas, πρώην πρώτο σκόρερ του NCAA από το University of Alabama Birmingham. Μιλάμε για σκόρερ, για κοντούρα όπως την έχουμε στο μυαλό μας στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Jordan και Walker. Ήδη έχει ξεκινήσει εξαιρετικά. Jordan Walker. Έχει ξεκινήσει εξαιρετικά. Το όνομά του είναι απίστευτο. Αξίζει να τον δηλαδή δείτε. Δηλαδή είναι box office μόνο το όνομα. Αξίζει να τον δείτε. Jordan μιλάμε για κοντούρα τύπου, όχι shorts, αλλά Edwards, ξέρεις. Okay. Τέτοιο στυλ. Okay. Πιο οργανωτικός λίγο. Okay. Αυτά. Ωραία, ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Like and subscribe, βρείτε μας στο Spotify και ευχαριστούμε πάρα πολύ που φτάσατε μαζί μας ως εδώ. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Γεια σας.